Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Από την εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη και τον Θέμη Συμβουλόπουλο, η γνωστή πλέον καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή εκπομπή ανάλυσης και σχολιασμού της πολιτικής επικαιρότητας, η οποία πέρα από την διαδικτυακή πλατφόρμα που ως γνωστόν μεταδίδεται, αναμεταδίδεται και από την ertopen.com στο διαδίκτυο και, και το Samos Radio 102 FM στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ο Παναγιώτης Βελισσερίου είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής και εμείς ξεκινάμε σήμερα μια εβδομάδα όπου δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα το Σαββατοκύριακο. Το μόνο, μάλλον αλλάζουν πολλά πράγματα. Το μόνο που δεν αλλάζει είναι πώς θα τη χαρακτηρίσει κανείς, η λυσασμένη πλέον και με ολομέτωπη σε κάθε επίπεδο προπαγάνδα, η οποία με χυμαρόδι τρόπο βγαίνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους ανθρώπους οι οποίοι πρωτοστατούν μονοπολώντας τα τραπέζια και τις παρουσιάσεις, είτε από τα δελτία ειδήσεων είτε από τις εκπομπές, όπου μας λένε με εξάρχοντες ανακερούς διάφορους τύπους των επιτροπών, είτε είναι λοιμοξιολόγοι, είτε είναι γιατροί, οι οποίοι συμφωνούν με τις βασικές, πώς το λένε, με τις βασικές αιτιάσεις, μεθοδεύσεις και εξηγήσεις που υπάρχουν από την επίσημη Επιτροπή Λοιμοξιολόγων εδώ στην Ελλάδα και οι οποίοι, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, που σε καλησπερίζω και από κοντά, ούτε λίγο τόσο πολύ, μας λένε ότι θα πεθάνουν όλοι οι ανεμβολίαστοι ή, εν πάση περιπτώσει, θα αρρωστήσουν οι βαριά ή και πολλοί θα πεθάνουν από το φθινόπωρο και μετά. Μία θέληση, κυρία Λινού, η οποία μας λέει παρόμοια πράγματα. Μία, ο κύριος, να μην λέω και ονόματα, ο κύριος Δίνα ή ο κύριος Τάδε, ότι θα πεθάνει το 40% ή θα αρρωστήσει το 40%. Ότι μόνο εμβολίαστοι που υπάρχει στην κοινωνία, εγώ δεν λέω μόνο σαν εμβολιαστούς, στην κοινωνία, έτσι, είναι όχι πρωτοφανέρωτοι, είναι του εσχής του είδους το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια έχουμε, η προπαγάνδα καλά κρατεί, δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία λογική ή τουλάχιστον δυνατότητα διαλόγου, δεν υπάρχει τίποτα από αυτό το πράγμα. Η ναζιστική προπαγάνδα καλά κρατεί, ενώ γίνεται ο κακός χαμός με την ιστορία του ότι οι ανεμβολίαστοι φταίνε για όλα και βεβαίως θα φταίνε και για την καταστροφή της χώρας και την επίδυση του Ερντογάν, για το γεγονός ότι θα έρθουν οι εξωγήινοι και θα μας αρπάξουν τις κατσίκες και όλα αυτά τα πράγματα, οι ανεμβολίαστοι αυτό το πράγμα φταίνε. Λοιπόν, ο κύριος Σκέρτσος, έναν εκδιήγητο άτομο, το οποίο είναι από όλους αυτούς ο Άκης Σκέρτσος, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, ένας από τους υφυπουργούς που έχει στην πιο πολυμελή κυβέρνηση που έχει γνωρίσει η μεταπολίτευση, ένας αργόσχολος τύπος, ο οποίος από αυτούς τους αργόμιστους που έχουν οι κυβερνήσεις για να τους κάνουν τα χατήρια, είναι οι σφουγκοκολάροι κατά των Βυζαντινών. Λοιπόν, μας είπε ότι ο εμβολιασμός έχει μειώσει αισθητά τις νοσηλίες και τους θανάτους. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουν εκεί πάρει και απόφαση. Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει? Έχουμε έξαρση της Δέλτα και κινδυνεύουμε από θανάτους που γι' αυτό πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι, ή ο εμβολιασμός έχει επιδράσει και γι' αυτό δεν έχουμε νοσηλείες και θανάτους? Δηλαδή, καθίστε παιδιά, δεν μπορεί να είναι μονά ζυγά. Δηλαδή, μονά ζυγά δικά τους. Δηλαδή, έλεος. Όπως και να έχει, βεβαίως, εμείς οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μας βρίσκει, έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον, ο Ουμπέρτο Έκο, ένα εξαιρετικό κείμενο, και νομίζω ότι με αυτό αξίζει τον κόπο να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις κυρίες και τους κυρίους που βγαίνουν συνέχεια και που μας λένε ότι που επιστρέφουν την ιατρική στο έρευος, λοιπόν, αλλά και τη λογική της κοινωνίας συνολικά. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι έλεγε στο Ουμπέρτο Έκο. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που επικαλείσαι τον Έκο. Έχουμε ξαναδιαβάσει κείμενο. Έχει γράψει ένα κείμενο με αφορμή τα ίδια που γινόντουσαν επί την εποχή AIDS. Στην εποχή του AIDS τα ίδια κάνανε σχετικά οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Αν σκεφτεί κανείς ότι τότε ξεκίνησε η καριέρα του κυρίου Άντωνι Φάουτσι
και των ομοειδεατών του. Λοιπόν, μόνο που τότε, θυμάμαι σαν έως το 1980 δηλαδή έγινε αυτό, τότε που μας λέγανε τελείωσε η σεξουαλική απελευθέρωση, τελείωσε, ξαναγυρίζουμε στο συντηρητισμό των σεξουαλικών ηθών και κάτι τέτοιες ανοησίες λόγω της σεξουαλικής μεταδιδόμενης ασθένειας, λοιπόν, που αφορά στο AIDS. Μόνο που τότε στοχοποιήθηκε τελικά δύο κοινωνικές κατηγορίες, δύο κοινωνικές ομάδες που ήταν εύκολο να στοχοποιηθούν και να αποδεχτεί τη στοχοποίηση αυτή και η κοινωνία. Ήταν οι ομοφιλόφιλοι και οι ιερόδουλες, δηλαδή οι πόρνες. Λοιπόν, εύκολο να γίνει με τη στοχοποίηση των κοινωνικών ομάδων αυτών. Επαναφέραν όχι στην Ελλάδα, οφείλω να ομολογήσω, δεν υπήρχε αυτή η κουλτούρα στην Ελλάδα, ούτε αυτή το πάθος να επιβάλλουν λογικές μεσαίωνα, αλλά με αφορμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε άλλες χώρες του δυτικού πολιτισμένου κόσμου, επιβάλλανε καραντίνες, απέκλεισαν από τη δουλειά φορείς του συγκεκριμένου ιού, γιατί ήταν επικίνδυνοι, στοχοποιήθηκαν άνθρωποι, εξοντώθηκαν άνθρωποι ή οδηγήθηκαν μαζικά σε αυτοκτονίες. Τους γετοποίησαν, και βεβαίως κάνουν απίστευτα πράγματα με την ίδια επιχειρηματολογία και την ίδια λογική που σήμερα εφαρμόζουν στο γενικό πληθυσμό για τον COVID. Και αυτό υποδηλώνει κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Την εποχή εκείνη δεν πολύ νοιαζόμασταν για το γεγονός ότι είχαν στοχοποιηθεί οι ομοφιλόφιλοι και οι πόνες. Στο Γαζαφής ήταν περιθωριακά στοιχεία όπως θεωρούσε η κοινωνία την εποχή εκείνη. Αυτές δύο κοινωνικές κατηγορίες και δεν πολύ ενδιαφέρθηκε. Μέχρι ότου που προετοίμασαν, κάνανε τις πρόβες τζενεράλε, να το πούμε στην εποχή εκείνη, με όλα αυτά τα μέτρα, και σήμερα τα ζει ολόκληρη η κοινωνία με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία. Ποτέ δεν πρέπει να καταλείπεται ο αγώνας για δικαιώματα. Ο αγώνας που αφορά και τον τελευταίο ακόμη άνθρωπο στο δικαίωμά του στη ζωή. Και το δικαίωμά του στο να υπερασπίζει τον εαυτό του, την ιδιαιτερότητά του, αν θέλετε, και χωρίς να δαιμονοποιείται. Αυτό το πράγμα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ναι. Και έχει δαιμονοποιηθεί συνολικά η κοινωνία για τις επιλογές της στο να μην ανέχεται τέτοιες παρεμβάσεις. Λοιπόν, το συγκεκριμένο διήγημα του ΕΚΟ ξεκινάει, λέει, πώς να αποφεύγετε τις μεταδοτικές ασθένειες. Πριν από πολλά χρόνια, ένας ηθοποιός της τηλεόρασης που δεν έκρυβε την ομοφιλοφιλία του, είπε σε ένα χαριτωμένο νεαρό, τον οποίο ολοφάνερα προσπαθούσε να γοητεύσει, «Μην πηγαίνεις με γυναίκες. Δεν ξέρεις, πηγαίνεις με γυναίκες. Δεν ξέρεις ότι θα πάθεις καρκινό». Η φράση ακόμα ακούγεται στους διαδρόμους του Κόρσο Σεβιώνε. Μα ο καιρός η αστεία έχει πια περάσει. Διαβάζω ότι ο καθηγητής Ματρέ ανακάλυψε ότι η ετεροφιλική επαφή προκαλεί καρκίνο. Καιρός ήταν. Θα προσθέσω ότι ετεροφιλοφιλική επαφή προκαλεί το θάνατο του κουού. Ακόμα και τα παιδιά το ξέρουν ότι χρησιμεύει για την αναπαραγωγή και όσο περισσότερος κόσμος γεννιέται, τόσο περισσότερος κόσμος πεθαίνει. Mm-hmm. Αυτά τα ολία. Μάλιστα. Για την επιστημονικότητα της κυρίας Λινού και των υπολείπων του κλαμπ των λοιμοξιολόγων που δεν ξέρουν ούτε που πάνε τα τέσσερα, αλλά βεβαίως έχουν έγκυρη άποψη ότι οι νέοι θα πεθάνουν αν δεν εμβολιαστούν. Βεβαίως το ζήτημα είναι ότι οι νέοι κινδυνεύουν να πεθάνουν σε ποσοστό ή στατιστικά μεγαλύτερη πιθανότητα από, για παράδειγμα, τα ναρκωτικά. Πολύ περισσότερο από τον κορονοϊό, δηλαδή 100 φορές πιο περισσότερο από κορονοϊό, που κινδυνεύουν να πεθάνουν από ατυχήματα, τα οποία βεβαίως αυτή την εποχή κυριολεκτικά, δεν ξέρω, κυκλοφόρησα το Σαββατοκύριακο γιατί έπρεπε να πάω σε εκδήλωση στον νομό Ηλίας και τρελάθηκα από τα ατυχήματα που είχαν γίνει. Yeah. Τρελάθηκα, δηλαδή τα νούμερα πρέπει να είναι εξωφρενικά. Πολύ περισσότερο κινδυνεύουν οι νέοι άνθρωποι από ενδοοικογενειακή και συνολικά κοινωνική βία παρά από τον κορονοϊό. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Το ζήτημα είναι άλλο. Το ζήτημα είναι άλλο. Όσο και αν έρχονται και, Δημήτρη μου, δεδομένα από τις άλλες χώρες που έχουν τέλος πάντων κάποιους μηχανισμούς που και αυτούς στο μικροσκόπιο τους βάζουμε. Δεν το συζητάω παραδείγματος χάρη της Βρετανίας. Τίποτα δεν γίνεται δεδομένο. Ναι, και δεν πρέπει να παίρνετε δεδομένο. Ακριβώς, σαν αυτή.
Ακριβώς, ακριβώς. Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία μας λένε το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή η περίφημη Δέλτα μετάλλαξη είναι 10 φορές ακινδυνότερη έτσι, και 5 φορές μικρότερη από τη Βρετανική στη θνητότητά της. Στο όλο το εύρος των ηλικιών. Άμα πάμε τώρα σε ηλικίες και τα λοιπά, θα δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις, ειδικά στους ανθρώπους που έχουν τα γνωστά προβλήματα, τις ευαλωτότητες και τα λοιπά. Αλλά αυτό, παραδείγματος χάρη, το πράγμα δεν λέγεται από κανένα. Έχουν βγει και από το Ισραήλ, έχουν βγει και από τη Βρετανία, τα γράφουν οι άνθρωποι στα δεδομένα τους, των υπουργείων τους. Εμείς μπορούμε, είναι ελεύθερες οι προσβάσεις, να τα δούμε. Εδώ η κυρία Λινού και ο κύριος Βασιλακόπουλος και ο κύριος και όλοι αυτοί οι τύποι δεν αναφέρονται καθόλου. Διατελώνονται σε υπηρεσία. Ναι, εγώ δεν λέω για εμβολιασμένους και ανεμβολιασμένους αυτή τη στιγμή. Λέω, όχι, ας πούμε, έτσι. Δεν έχει καμία σημασία. Λέω τι ακριβώς συμβαίνει με τη μετάλλαξη Δέλτα που μας έχουν τρελάνει στην κρουσματολογία. Αυτό, ο μέγας αυτός κολοφόνας της ιατρικής ψυχοπαθολογίας, ο κύριος Σκέτσος, μας είπε ότι δεν οφείλεται η Δέλτα, οφείλεται στους εμβολιασμούς, διότι η Δέλτα είναι ακίνδυνη, γιατί υπάρχουν εμβολιασμένοι. Ναι, αυτό μας είπε. Εντάξει, είναι η δαιμονοποίηση. Εάν αυτό συμβαίνει, μπορεί να μου εξηγήσει κανείς γιατί εγώ πρέπει να εμβολιαστώ? Ναι, ναι. Αν τους εμβολιαστές με τον εμβολιασμό τους έχουν πετύχει ήδη να έχουμε τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία κυριαρχεί αυτή την εποχή, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που δηλώνουν άπαντες, πολύ μπορεί να μου εξηγήσετε τότε γιατί θα πρέπει να εμβολιαστώ, εφόσον έχουμε την πλέον ακίνδυνη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει τις ίδιες επιδόσεις σε επιπλοκές που έχει η γρίπη. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο κορονοϊός πάει όλο και λιγότερο, γίνεται όλο και λιγότερο επικίνδυνος ο συγκεκριμένος. Ναι. Ανεξαρτήτως τώρα τι ακριβώς και τα λοιπά. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Μπορεί να μας εξηγήσει κανείς γιατί τότε το κάνουν αναγκαστικό αυτή την ιστορία, από τη στιγμή που ο κύριος Σκέτσος μας είπε ότι δεν τρέχει τίποτα. Ή μήπως θα του βάλουν χέρι για αυτά που είπε? Όχι, βέβαια. Και τι να σου πω και κάτι. Τι αναγκαστικό. Αναγκαστικό εδώ, κοίταξε να δεις τι μας είπε σήμερα ο κύριος, ο οποίος από το Σάββατο έχει βγει και τα λέει σε κάποιες εκπομπές, στις τηλεοράσεις. Αλλά σήμερα βγήκε επίσημα. Ποιος άλλος, ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Συρίγος, ο οποίος τι σχέση έχει τώρα ο άνθρωπος. Εντάξει, να μου πεις, εντάξει. Εννοώ ότι είναι στη γεωπολιτικό πλαίσιο. Διεθνούς δικαίου είναι. Του διεθνούς δικαίου ανήκει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρήθηκε μάλιστα, πώς το θυμάσαι, και υποβάθμιση το ότι τον έκανε υφυπουργό παιδείας. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έκανε την απαραίτητη κολοτούμπα στα εθνικά θέματα. Εννοείται. Από αυτά που έλεγε, προκειμένου να πάρουν οι δύο δικοί να δεις, να σου τάζουν θέση και να αρνείσαι, ή καζάκης πρέπει να είσαι. Έτσι, υπουργική θέση ή τρελός. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε με κανένα να πω. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Συρίγος? Ότι τα μαθήματα από την 1η Οκτωβρίου για τους φοιτητές και στα αμφιθέατρα και στα ερευνητικά προγράμματα ξεκινούν διαζώσεις. Δεν θα ξαναγίνουν εξ αποστάσεως. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Τα αμφιθέατρα θα είναι ανοιχτά για όσους έχουν κάνει εμβόλιο ή έχουν πιστοποιητικό νοσήσεως. Λοιπόν, πάνε στα πανεπιστήμια και κάνουν καθεστώς apartheid και μέσα στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, έτσι. Και οι φοιτητές που δεν έχουν κάνει εμβολίσμα, τι θα πρέπει να κάνουν? Δεν ξέρω. Που έχουν περάσει. Καταργείται δηλαδή η έννοια της παιδείας. Ορίστε, το λέει. Θα εξετάσουμε τους όρους που οι υπόλοιποι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ή να είναι μέσα στα πανεπιστήμια. Τι τεστ θα πρέπει να κάνουν, εάν θα γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός κτλ. Είπε στο Μέγκα. Ωραία. Μάλιστα δήλωσε, τον άκουσα εγώ ζωντανά το Σάββατο στην ΕΡΤ, ότι οι Πριτάνης το ζητήσανε. Θα ρίξει στους Πριτάνης. Εγώ δεν αμφιβάλλω, μπορεί να είναι και μερικοί Πριτάνης που να το ζητήσανε. Τι μάλιστα, να γίνουν και εμβολιαστικά κέντρα εντός των πανεπιστημίων. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ναι, βεβαίως μπορεί και εγώ να ζητήσω, να ζητήσω ό,τι θέλω. Το θέμα είναι, και οποιοδήποτε μπορεί να ζητήσει, το θέμα είναι τι γίνεται από τη στιγμή, για παράδειγμα, που με ανάλογο τρόπο τα πανεπιστήμια ήδη από το 1928 στη Γερμανία δεν δέχονταν μη αρίους. Τι δεν δέχονταν? Μη αρίους. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκαν στην αρία. Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, αυτό δεν το κάνει ο ναζισμός, το κάνει η Βαϊμάρη. Πριν τον ναζισμό. Πριν τον ναζισμό. Και μάλιστα υπήρξαν, πώς το λένε, πιστοποιητικά, για τα οποία οι Ναζί αλλάξανε τους όρους, γιατί ανακαλύψαν όταν ήρθε το ναζιστικό καθεστώς ότι πολλοί Εβραίοι ή άλλοι των κατώτερων φυλών πλαστογραφούσαν τα πιστοποιητικά της Αρίας Φυλής, τα οποία γινόντουσαν με κρανιοεγκεφαλική εξέταση, με αυτόν τον τρόπο, και έτσι γίνανε η περίφημη φυλετική νόμη, που πήγαινε πίσω τρεις γενιές για να αποκαλυφθεί ότι για να είσαι Άριος, να είσαι τρεις γενιές πίσω από μητέρα και πατέρα Άριο, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα κρανιοεγκεφαλικά λάθη. Δηλαδή, δεν ήταν ακριβής η επιστήμη που καθόρισε το ποιος ήταν μέλος της Αρίας Φυλής. Οπότε γίνεται, δεν μπορώ να βεβαίως να σκεφτώ ότι εδώ σκέφτονται με αυτούς τους όρους. Όχι, σκέφτονται με πολύ χειρότερους όρους. Με τους όρους της τσέπης τους. Λοιπόν, και θα προάγουν με τους γνωστούς όρους, τους λεγόμενους κομματικά αφιονισμένους φοιτητές και βεβαίως τα παπαγαλάκια, τους ηλίθιους δηλαδή, γιατί πρέπει να προάγονται υποτακτικοί ηλίθιοι στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως και γενικότερα στα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να είσαι πνευματιλογίας και να είσαι φοιτητής. Ναι. Το πνευματιλογίας το θυμάμαι που το λέει όπως μου, πνευματιλογίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είσαι αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να είσαι στο πανεπιστήμιο, έστω και σαν φοιτητής, και να έχεις και λόγο να αμφισβητήσεις τις επιστημονικές αποκαθέδρας αυθεντίας. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν. Πράγμα του μία στο πισίνο όπως τις μαϊμούς. Ναι. Έτσι, είναι. Αυτό είναι το επίπεδό μας. Βέβαια, αυτό είναι το επίπεδο της παραδοσιακής κοινότητας. Τι συζητάμε τώρα. Ναι, δεν το συζητώ. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί, οφείλω να ομολογήσω, υπάρχουν πολλοί που δεν γίνει αυτή η κατάσταση. Αλλά να με συγχωρείτε, δεν μιλάνε. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν μιλάνε, γιατί εδώ και ένας μόνο καθηγητής θα μπορούσε να τους την έξω στον αέρα. Ναι. Θα μπορούσε και νομικά να τους την έξω στον αέρα. Ναι. Αλλά άμα αυτό που έλεγε ο άϊμνηστος, ο Μπέρα Τράσερ, από τη μία έχουμε τους υποτακτικούς ηλίθιους και από την άλλη έχουμε τους έξυπνους ανθρώπους να αμφιβάλλουν και κυρίως να μην κάνουν το αυτονόητο, είναι λογικό ότι θα φτάσουμε στον ναζισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Κοίταξε τώρα να δεις, θα δούμε πώς θα αντιδράσει και η ευρύτερα η πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί σαφώς δεν θα συμφωνούν πολλοί από τους Πριτάνες και από τους καθηγητές, αλλά και οι φοιτητικοί σύλλογοι που δεν περιμένουν πολλά. Οι Πριτάνες συμφωνούν, ναι. Γιατί γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, έχουν βουτυχτεί στη λαιλασία του κορβανά των πανεπιστημίων, όσο ναι, ποτέ άλλοτε. Ναι. Εάν πιάσεις τα μεγάλα ιδρύματα της χώρας, δεν ξέρεις ποιον να συλλάβεις και ποιον να φυλακίσεις. Ναι. Από Πριτάνης, Πριτανικές αρχές και ιστορίες. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί οι διαπλεκόμενοι και κυρίως η συμμορία των διαπλεκομένων έχει διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, τα ευρωπαϊκά κονδύλια μετέτρεψαν ακόμη και τους πλέον έντιμους ερευνητές, διδακτικό προσωπικό κτλ. Τους πλέον έντιμους τους έχουν μετατρέψει σε συνενόχους. Γιατί αν βγάζουν κάτι επιπλέον από τους μιερούς μισθούς που προβλέπει το μνημονιακό πανεπιστήμιο, το βγάζουν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οπότε ανέχονται όλη αυτή τη μηχανή διαφθοράς και εξαγοράς, προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους, τέλος πάντων να προσπαθούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό υπάρχει η ομερτά της Κόσα Νόστρα. Ναι. Με προεξάρχον τον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος είναι ο Πρίτανης του ΕΚΠΑ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ο οποίος, ναι, ναι, του ΕΚΠΑ. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις όμως. Ένα καλό, που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, γνωρίζοντας ότι η ΠΟΕΔΗΝ και ειδικά ο κύριος, ο αξιότιμος πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός, είναι υπέρ πάνω κάτω ύξης αφήξης του αφηγήματος. Έτσι. Ναι. Παρόλα αυτά. Όπως έχεις πει και εσύ, περιμένουν οι μεγάλες ηγεσίες των Ομοσπονδιών, των Τριτοβάθμιων και της ΓΕΣΕ, περιμένουν πώς και πώς τα λεφτά από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Βέβαια. Να φάουμε. Βέβαια, υπολογίζουν 75 δις. Άμα τα δουν τα 75, ότι θα πάρει η Ελλάδα συνολικά, επομένως κάτι θα πάρουν. Και από αυτά να καθαρίζουν κανένα πεντάρι. Ναι.
Τα 75 δις ναι. Βέβαια είναι με μόχλευση και μέχρι την 7ετία, 8ετία και αν. Τα 75 δις είναι πως με αφορμή τα 30,2 θα καταληστέψω το εταιρική και το κράτος προκειμένου να οικονομήσω. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ληστεία του αιώνα. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε από τη μεγαλύτερη ληστεία του αιώνα στην επόμενη μεγάλη ληστεία του αιώνα. Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα που συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως προφανώς υπό ΕΔΗΝ, προσμετρώντας και βιώνοντας τις αντιδράσεις των ίδιων των υγειονομικών και των γιατρών και των νοσηλευτών που ανήκουν στα διάφορα σωματεία, τα νοσοκομεία και όπου αλλού, που ανήκουν στην ομοσπονδία που λέγεται ΠΟΕΔΗΝ, προσμετρώντας λοιπόν όλες αυτές τις αντιδράσεις, εκτιμώ εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, αναγκάστηκε να βγάλει μια σχετικά καλή ανακοίνωση. Απόφαση είναι ουσιαστικά εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ της 23/7, μάλιστα 2021, με τίτλο «Δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών». Ενδεικτικά δύο αποσπάσματα. Λοιπόν, σε μια... Περιμένετε να βρω ακριβώς το σημείο. Λοιπόν, η θεσπιζόμενη υποχρέωση των εργαζομένων να αποδείξουν ότι δεν δύναται να εμβολιαστούν προκειμένου να μην τεθεί σε αναστολή η εργασιακή του σχέση οδηγεί σε υποχρέωση γνωστοποίησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων όπως τα ιατρικά στοιχεία κάθε εργαζόμενου. Η υποχρέωση αυτή θίγει κέρια τον πυρήνα της προσωπικότητας όλων των συναδέλφων, οι οποίοι ουδέποτε θέλησαν να γνωστοποιήσουν ένα ιατρικό πρόβλημα υγείας και πλέον υποχρεώνονται να το πράξουν προκειμένου να διασφαλίσουν την εργασία τους. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση όφιλε με απόλυτη ψυχραιμία και χωρίς να παρασύρεται από ακραίες απόψεις να αναζητήσει τα πλέον πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα στην προσωπικότητα αλλά και στην εργασία. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, κανένας πολίτης δεν μπορεί να άγεται ενώπιον του ακραίου διλήμματος, είτε να υποστεί αναγκαστικά μια ιατρική πράξη, είτε να χάσει κάθε πηγή εισοδήματος για την οικογένειά του. Και όλα αυτά τη στιγμή που δεν λαμβάνονται εξίσου ακραία μέτρα σε τομείς οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται για τη διασπορά του ιού. Στο τέλος καταλήγει. Αποφασίζουμε. Την Τρίτη 27/7, αύριο δηλαδή, συγκέντρωση συνδικαλιστικών στελεχών στις 11 έξω από το Υπουργείο Υγείας. Θα επιμείνουμε να συναντηθούμε με τον Υπουργό. Θα καταθέσουμε προσφυγή σε κάθε αρμόδιο δικαστήριο. Καλούμε τους συναδέλφους εμβολιασμένους και μη να μην κοινοποιήσουν στις υπηρεσίες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή φυσικής νόσησης. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα σημεία, κατά τη γνώμη μου, που έχει σωστό, η απόφαση. Σωστό, ναι, έτσι. Σωστό. Ναι, και οι διοικήσεις των σωματείων μελών να προασπίσουν την εν λόγω απόφαση πανελλαδικά. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τον Αύγουστο. 5η 26 Αυγούστου, πανελλαδική κινητοποίηση με στάση εργασίας. Λοιπόν, καλά, αυτό εντάξει τώρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, βεβαίως. Και βεβαίως και είναι καλό το γεγονός ότι. Γιατί αυτό το πράγμα απηχεί μια κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία ανησυχεί ανεξαρτήτως εάν δέχεται ή δεν δέχεται το εμβόλιο, ανησυχεί για την ναζιστικού τύπου εξέλιξη του πολιτιακού και πολιτικού συστήματος της χώρας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα απηχεί και δεν είναι τυχαίο ότι έστω και αυτές οι αποφάσεις που είναι σε επίπεδο ηγεσίας να δούμε πώς θα γίνουν πράξη, έτσι. Λοιπόν, που είναι καθαρά πίεση κοινωνίας, δεν ταιριάζουν, δεν συνάδουν ούτε καν με τις αποφάσεις των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς οι οποίοι είναι, πώς το λένε, ενεργούμενα του μπουρλά και του κάθε μπουρλά. Μιλάμε για τους άλλους που το παίζουν αριστεροί, επαναστάτες, πατριώτες κτλ. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα και έχει να κάνει με το πόσο πιο προοδευτική είναι η κοινωνία από μόνη της σε σχέση με τα κόμματα. Εδώ λοιπόν, η προοδευτικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ Δημήτρη, μας είπε το εξής φοβερό. Δεν είμαστε, λέει, υπέρ του προαιρετικού υποχρεωτικού εμβολιασμού. Πέστε, εντάξει. Δηλαδή καθολικός εμβολιασμός. Αυτό λέει, καθολικός εμβολιασμός. Καθολικός εμβολιασμός, δηλαδή, σαν τα ζώα. Ναι. Εδώ αμφισβητείται και για τα ζώα. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ έντονη συζήτηση. Μετά από τις τρελές αγελάδες, ιστορίες και όλα αυτά που έχουν παρουσιαστεί, αμφισβητείται. Έτσι, υπάρχουν κινήματα για τον τρόπο που θα πρέπει να μεταχειριστούν και όχι σοβαρή επιχειρηματολογία. Λοιπόν, τα οποία εντάξει, εγώ δεν είναι σε θέση τώρα να συζητήσεις αυτά τα ζητήματα, αλλά θέλω να σου πω, εκεί υπάρχει θέμα αμφισβήτησης για το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, όπως λέγεται αγελαίος εμβολιασμός, ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη μαζικότητα των εμβολιασμών για την πολιομιελίνητα, το πόλιο δηλαδή, στη δεκαετία του 50,
Και αυτό χρησιμοποιήθηκε, ο όρος αγελαίος εμβολιασμός. Λοιπόν, με αυτούς τους όρους λοιπόν δεν πάμε. Θα πρέπει κάποτε να αποφασίσουμε, για παράδειγμα, ποιος φταίει, ποιο είναι εκείνο, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η μετάδοση του ιού ή η ενίσχυση του ανασωπητικού. Για μια στιγμή, επειδή θα τρελαθούμε τελείως. Ναι. Αν είναι η μετάδοση του ιού, τότε γυρίζουμε στο μεσαίωνα. Πρέπει να πάρουμε μέτρα αποτροπής, να θυματοποιήσουμε ή να στοχοποιήσουμε τους φορείς του ιού ή τους χώρους μετάδοσης, αν έχουμε Θεό δηλαδή, και μόνο για τους χώρους μετάδοσης. Κατά που το ξέρεις. Ναι. Που το ξέρεις. Δεν υπάρχει κανενός είδους επιβεβαίως ή, αν θέλεις, δεν έχει ποτέ χαρτογραφηθεί σε επίπεδο εργαστηρίου, δηλαδή με αποδείξεις hard facts, όχι με εικασίες. Ναι. Και στατιστικές αναγωγές. Έτσι. Hard data, όπως λέγεται συνήθως, το πώς μεταδίδεται, ναι, σκληρά δεδομένα, πώς μεταδίδεται ο ιός ή το μικρόβιο. Δεν το ξέρουμε. Εικάζουμε. Δεν το ξέρουμε. Τώρα ίσως με την επιγενετική να μπορεί να ξεκλειδωθεί, να ξεκλειδωθούν μια σειρά μυστικά από αυτή την ιστορία. Και πάλι είναι τόσο σύνθετο το φαινόμενο. Τόσο σύνθετο, τόσο πολυπαραγωγικό. Που όσο πιο πολυπαραγωγικό γίνεται και είναι φυσιολογικό, γιατί έχει να κάνει με την άμεση επίδραση με το περιβάλλον και το προσωπικό περιβάλλον, αλλά και το συλλογικό κοινωνικό περιβάλλον και το φυσικό περιβάλλον. Ναι. Γίνεται και επειδή ακριβώς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον εξελίσσεται ραγδαία, ναι, τόσο γίνεται πιο περιβαλλοντικό. Και έτσι λοιπόν, ακόμη και σε επίπεδο μαθηματικών, μαθηματικής θεωρίας, όσο πιο πολυπαραγωγικό γίνεται το πρόβλημα, τόσο πιο χαοτικό είναι το αποτέλεσμα, τόσο πιο ανισόρροπο, αν θέλεις, το πιο σωστότερα δυναμικό ανισόρροπο έχει να κάνει με τα συστήματα ισορροπιών. Δεν μπορείς να βρεις ισορροπίες κάνοντας απλά μία ενέργεια. Τσακ, σου βαράω μία ένεση. Δεν γίνεται αυτό. Στην πραγματικότητα, η ιατρική φαρμακευτική παρέμβαση είναι και αυτή, ενισχύει αυτό το πολυπαραγωγικό σύστημα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα. Μπορεί να σου δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, πολύ περισσότερα από αυτά που σου λύνει. Παράδειγμα, η ιστορία της δεκαετίας του 60, δεκαετία του 60 λοιπόν, συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα το ζήτημα αυτό. Πάρα πολύ έντονα, ναι, την εποχή εκείνη. Λοιπόν, από τους επιστήμονες, γεωλόγους, μοριακούς βιολόγους, μόλις έκανε τα βήματά της μοριακή βιολογία και όλα αυτά τα πράγματα. Και τότε είχαν πει το εξής καταπληκτικό. Είπανε, ρε παιδιά, να σταματήσουμε να ασχολούμαστε μετά με τους ιούς και να αρχίσουμε να κλείσουμε, έτσι ήταν η χαρακτηριστική φράση. Το βιβλίο των ιωγενών παθήσεων έκλεισε, ανοίγει το μεγάλο βιβλίο των καρκίνων, διαβητών και αυτοάνωσων. Ναι. Τα οποία βεβαίως είναι το νούμερο ένα παράγοντας θανάτου, αλλά και νόσησης, όχι μόνο στη χώρα μας, παγκόσμια και ιδιαίτερα στον πολιτισμένο κόσμο. Ναι. Εκεί που άλλες παραδοσιακές. Γιατί το είχαν πει αυτό το πράγμα τότε? Όχι γιατί ο ιός δεν πάβει δεν πάβει να υπάρχουν ή να δημιουργούν προβλήματα, αλλά ξέρουν πώς το αντιμετωπίζουν. Κανένας ιός δεν μπορεί να είναι τόσο επικίνδυνος όσο ένας καρκίνος ή η ιστορία των καρκίνων ή των ισχυμικών, των καρδιακών ή ότι το διαβητών ή όλα αυτά μαζί. Και συν το γεγονός ότι δεν ξέρουν πώς γίνονται όλα αυτά, συν την εκτείναξη των αυτοάνωσων, που πραγματικά ζούμε μια κατάσταση τραγική. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί. Κανένας δεν ασχολείται. Γιατί με τους ιούς και τα μικρόβια είναι πολύ πιο εύκολα να πουλήσεις στη βάση της μιας λογικής συμπτωματολογίας της ιατρικής, να πουλήσεις ιατρικές υπηρεσίες και φάρμακα. Ναι. Ενώ με το άλλο θέλει βαθύτερη μελέτη και φιλοσοφημένη άποψη για τη ζωή για να το αντιμετωπίσεις. Γιατί είναι σαφέστατα πρόβλημα που έχει να κάνει με τη συνολική, με μια ολιστική αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής, της κοινωνικής και φυσικής της ισορροπίας. Mm-hmm. Αν δεν το αντιμετωπίσει αυτό το επίπεδο, κανένα από τους καρκίνους, αυτά τα βαριά νοσήματα, δηλαδή αυτά που σκοτώνουν πραγματικά στον πολιτισμένο κόσμο και που έχουν οδηγήσει σε παρακμή τον πολιτισμένο κόσμο και δημογραφικά, έτσι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό κιόλας είναι φύση αδύνατο να το σκεφτεί αυτό το υπάρχον σύστημα της χρηματοπιστωτικής ή χρηματιστικής απάτης.
Ναι. Πολύ πιο όμορφος ο όρος, εγώ το έχω πει πάρα πολύ. Χρηματιστικής κηδείας. Δεν είναι καν κηδείας. Κηδεία είναι μια πολύ ωραία έννοια. Τη χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες οικονομολόγοι στη δεκαετία του 90. Ιδιαίτερα παρουσιάστηκε την εποχή των Χαβεγιαρόχανων και των άλλων μεγάλων αρπακτικών που ήρθαν, σαν το Συγκρό για παράδειγμα, που ήρθαν εδώ και στείλανε με τον Τερικούπη και τον Δελιγιάννη, τις κυβερνήσεις που αναλασσόντουσαν την εποχή εκείνη, μεγάλα κερδοσκοπικά παιχνίδια σε συνδυασμό με το χρέος της χώρας, με κρατικές παροχές, με κρατικά συμβόλαια και βεβαίως χρηματιστικά παιχνίδια όπως αυτό το αλίστου μνήμης, η υπόθεση με το Λάβριο και την απάτη του με το Σερπιέρι και την εταιρεία, τη γαλλική εταιρεία του Λαβρίου, που έστεισε ο Σύγκρος στα 1875, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τότε λοιπόν παρουσιάστηκε αυτή η έννοια ότι δεν είναι απλή κερδοσκοπία, δεν πρόκειται για μια τυπική απάτη. Εδώ μιλάμε για κηδεία, μια κερδοσκοπική πρακτική στη μειωστή δύναμη. Λοιπόν, η κηδεία προέρχεται από το κύβος. Τζόγος δηλαδή στην πραγματικότητα. Ναι, το ζάρι που λέμε, έτσι. Το ζάρι, ο κύβος. Δηλαδή παίζανε στους κύβους, να το πούμε έτσι, το μέλλον αυτής της χώρας, τα παιδιά κτλ. Και υπάρχει και μια πολύ όμορφη έκφραση από το Ροΐδη στον Ασμοδαίο, που λέει από τι αποτελείται το δάκρυ της χείρας και των ορφανών. Ναι. Το λέει ο Ροΐδης, δεν το έχω πρόχειρο για να σου διαβάσω, είναι πάρα πολύ όμορφο και ταιριάζει απόλυτα με το σήμερα. Λοιπόν, για την απάτη. Οπότε γι' αυτό και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και εντυπωσιάζει, μάλλον, συγγνώμη, γι' αυτό έχουμε αυτές τις εξελίξεις και γι' αυτό κιόλας πρέπει να ξεφορτωθούν το νομικό πλαίσιο που προστατεύει τόσο το ιατρικό επάγγελμα. Έτσι. Δηλαδή, ο γιατρός δεν μπορεί να είναι ενεργούμενο. Κανενός. Με κανένα τρόπο. Ούτε καν του κράτους. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι ενεργούμενο κανενός. Είτε για λόγους κερδοσκοπίας, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Λοιπόν, και αφετέρου με το γεγονός ότι της αναγνώρισης ως υπέρτατο ένομο αγαθού της σωματικής ακυρεότητας. Yeah. Ότι δεν μπορείς ούτε να αγγίξεις κάποιον χωρίς τη θέλησή του. Πόσο μάλλον να εφαρμόζεις ιατρικές πράξεις ή μεθοδολογίες χωρίς τη συνένεση. Δείτε τώρα το 25 παράγραφος 4 του συντάγματος λέει ότι πρέπει μπορούμε. Μπορούν. Έτσι μας εντάξει. Εντάξει. Αυτά τα πράγματα είναι του μάλλον αυτόν που του λένε το Μητσοτάκης. Δεν ξέρει τι σημαίνει σύνταγμα. Καταρχάς λοιπόν, δεν το έχει διδαχθεί στο οικοτροφείο που πήγαινε. Εντάξει τώρα, Δημήτρη μου, τι να πούμε. Είναι το πρώτο βιογραφικό της χώρας. Ναι, το πρώτο βιογραφικό βεβαίως. Βέβαια, για ποιον οίκο ανοχής δεν μας είπανε. Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά βεβαίως είναι στο πρόγραμμα. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Αυτή τη στιγμή καταστρέφονται ή αποδυναμώνονται ή μένουν στα χαρτιά οι τελευταίες γραμμές άμυνας που υπήρχαν στις νομικές κατακτήσεις του πολιτισμού μας έναντι του ναζισμού. Έτσι. Και αυτό είναι άκρος επικίνδυνο. Όχι άκρος επικίνδυνο. Είναι προγραμματισμένο το που θα πάει η ιστορία. Ναι. Θα μου επιτρέψεις να πω νομικές κατακτήσεις με νομικοπολιτική προέκταση όμως, έτσι. Βέβαια. Μα όλα αυτά. Σαφέστατα. Όλα αυτά. Έτσι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με αγώνες λαών που έχει δικαίωμα για την ιστορία αυτή. Έτσι. Να συνειδητοποιήσουν, για παράδειγμα, έτσι, πώς ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν είναι μια πρακτική η οποία μπορείς να διαφωνείς ή να συμφωνείς, αλλά έχει να κάνει με το καλό της κοινωνίας. Αυτό το έλεγε, για παράδειγμα, ο Μπέβαν, υπουργός της εργατικής κυβέρνησης του Άτλη το 1945, καθώς έφερνε το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το πρώτο Εθνικό Σύστημα Υγείας του καπιταλιστικού κόσμου της εποχής εκείνης και το τελειότερο, γιατί μετά άρχισε η αποδόμησή του, λοιπόν, όπου ταυτόχρονα έθετε τέρμα σε όλους τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η Βρετανία εισήγαγε τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για πρώτη φορά το 1840 και μετά κλιμακώθηκαν. Λοιπόν, αυτό ακριβώς, αυτό έλεγε. Αυτό έλεγε και δεν είναι τυχαίο ότι η Βρετανική Ένωση της εποχής εκείνης, η ιατρική, πώς ήταν, της αυτού μεγαλειότητος, ο σύλλογος, ο ιατρικός, αντιτάχθηκε και πολέμησε μέχρι αηδίας το νομοσχέδιο αυτό.
πέρα από το γεγονός ότι πολλοί γιατροί το στήριξαν, η πλειοψηφία των, των γιατρών, των μελών αυτής της Ένωσης, το στήριξαν. Παρόλα αυτά, η Βρετανική Ένωση, έτσι, η Ιατρική Ένωση, το πολέμησε μέχρι τέλους. Και μάλιστα διέγραφε συστηματικά ως από τις τάξεις της οποιοδήποτε γιατρό πήγαινε να ενταχθεί ή να υποστηρίξει το σύστημα. Ναι. Λοιπόν, θα μας το ξαναφέρουν αυτά τα πράγματα. Όταν οι Εγγλέζοι... Κοιτάξτε τώρα. Οι ίδιοι λέγανε ότι πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτές τις πρακτικές. Γιατί αυτές οι πρακτικές οδήγησαν στη φυλετική υγιεινή, στους νόμους περί αυτό, τον αποκλεισμό των κοινωνικών τάξεων, των φτωχών κοινωνικών τάξεων από το δικαίωμα στην υγεία, σωματική ακεραιότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Ξαναγυρίζουμε πίσω. Ναι, πριν από τον ναζισμό δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ξαναγυρίσει και συμβαίνει στις χώρες της Υποσαχάριας και όχι μόνο Αφρικής. Εντάξει, διαβάζω. Είναι το δημοσίευμα από το Σεπτέμβριο του 2020 και αναφέρεται με τον κορονοϊό ήδη εν δράση, αναφέρεται στο εμβόλιο της πολιομελίτιδας και μάλιστα από το συγκεκριμένες εταιρείες που χρηματοδοτούνται από τον Bill Gates. Λοιπόν, τι μας λέει? Ότι προκαλεί έξαση της πολιομελίτιδας στην Αφρική. Λοιπόν, και δεν είναι ψέματα, διότι θα έπρεπε πραγματικά να είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη δημόσια υγεία, αλλά δεν έτυχε ιδιαίτερης προσοχής, κυρίως λόγω του υψηλού προφίλ των ατόμων και των οργανώσεων που εμπλέκονται, αναφέρει το 21st Century Wire. Τα Ηνωμένα Έθνη αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι μια μεγάλη διεθνής πρωτοβουλία εμβολίων προκαλεί στην πραγματικότητα το ξέσπασμα της ίδιας της ασθένειας που έπρεπε να εξαλείψει για την πολιομελίτιδα. Ενώ διεθνείς οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα υπερηφανεύονται τακτικά για την υποτιθέμενη εξάλληψη της πολιομελίτιδας με εμβόλια, φαίνεται ότι συμβαίνει το αντίθετο. Η δεκαετής προσπάθεια για την εξάλληψη της πολιομελίτιδας τώρα σκοτώνει δεκάδες αθώους νέους που ζουν σε φτωχές χώρες. Τώρα φαίνεται ότι οι αξιωματούχοι της υγείας να αρχίζουν να παραδέχονται ότι το σχέδιό τους να σταματήσουν την επικίνδυνη πολιομελίτιδα έχει καταρρεύσει, καθώς τα παιδιά φέρουν θανατηφόρο στέλεχος του παθογόνιου ιού που προέρχεται από το εμβόλιο, προκαλώντας την εξάπλωση της μολυσματικής ασθένειας. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα αυτό της Big Pharma δεν είναι καινούριο. Αφού ξόδεψαν περίπου 16 δις δολάρια για 30 χρόνια για την εξάλληψη της πολιομελίτιδας, οι διεθνείς οργανισμοί υγείας, κατά λάθος, μέσα σε εισαγωγικά, επανέφεραν την ασθένεια στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν και στο Ιράν, καθώς η περιοχή της Κεντρικής Ασίας επλήγει από ένα μολυσματικό στέλεχος της πολιομελίτιδας που γεννήθηκε από την εταιρεία φαρμάκων που διένει με το εμβόλιο. Και λέει λοιπόν, λέει και άλλα πράγματα πάρα πολλά, το έχει παραδεχτεί ο ΠΟΗ. Ανέφερε ο ΠΟΗ ότι οι αρχικές έρευνες για το ξέσπασμα εκ νέου της πολιομελίτιδας δείχνουν ότι τα κρούσματα συνδέονται με μια συνοχιζόμενη αιστεία που προέρχεται από εμβόλιο στο Τσάντ, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά πέρυσι, το 19 δηλαδή, και τώρα εξαπλώνεται στο Τσάντ και το Καμερούν. Πες μου ρε εσύ Δημήτρη, πες μου, δηλαδή για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Έτσι, έχουμε εδώ τον κύριο Gates αναμεμειγμένο σε εμβόλιο για την πολιομελίτιδα, όπου μετά από την ευρύτερη δράση που έχουν κάνει στις συγκεκριμένες χώρες της Αφρικής, ανακαλύπτουν ότι το εμβόλιο παράγει στέλεχος. Ναι. Έτσι. Και το θάψανε, το ξέρω. Και το έχουν θάψει. Είναι γνωστό το σκάνδαλο, όπως επίσης μια ανάλογη συμφωνία που υπήρχε με την Ινδία. Ναι. Λοιπόν, έτσι, και εμπλέκονται μέσα πανεπιστήμια από το Johannesburg. Φυσικά. Γιατί μιλάμε για χοντρά λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Χοντρά λεφτά. Λοιπόν, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρει ότι μια νέα επιδημία πολιομελίτιδας στο Σουδάν συνδέεται με μια συνεχιζόμενη επιδημία που προκαλείται από το εμβόλιο στο Τσάντ μια εβδομάδα αφού το Οργανισμός Υγείας, το ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι νίκησε την πολιομελίτιδα στην Αφρική. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα έχουμε μία παρόμοια εξέλιξη σε κάποια μέρη, δεν ξέρω πού, οπουδήποτε, έτσι, με αυτή την ιστορία με τον COVID. Πέστε μου. Όχι, εγώ βάζω ένα ερώτημα. Αυτό δεν μπορεί κάποιος να το διαψεύσει. Θα σου πω εγώ η δημοσιογραφία που υπάρχει τώρα, αυτή τη στιγμή, στις 14 Ιουλίου είναι το δημοσίευμα, ότι ανώτατοι αξιωματούχοι της υγείας στην... στην Αυστραλία κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, διότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το ζήτημα της μυοκαρδίτιδας κτλ. Ειδικά από το AstraZeneca και μάλιστα επιβεβαιώνουν
ότι λένε χαρακτηριστικά ότι τους ανησυχεί το γεγονός ότι το 80% στο 80% των χωρών που είναι, έχουν τον υψηλότερο βαθμό πώς να το πούμε, υψηλότερο βαθμό εμβολιασμού, παρατηρείται η έξαρση τύπου Δέλτα, η έξαρση δηλαδή των περιστατικών του κορονοϊού αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι να συζητάμε? Τίποτα να μην συζητάμε και να δούμε πώς θα ξεπερδέψουμε αυτήν την κατάσταση. Έχουμε το σκέψη και να μας λέει εντάξει τα εμβόλια ρε παιδιά, εντάξει είχαμε μια αυτό και τα λοιπά, δηλαδή, τίποτα μην ανησυχείτε και τα λοιπά. Εντάξει. Ναι, ναι. Εδώ αγαπητέ, υπάρχουν γιατροί. Ναι, ναι. Ας το σκέψω, δεν είναι και γιατρός. Εντάξει, εδώ υπάρχουν γιατροί οι οποίοι βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας τσαμπουνάνε για τα εμβόλια στην κατηγορία 15-17 ετών, ότι οι μελέτες του ACIP, έτσι λέγεται ACIP της Αμερικής, είναι ένας οργανισμός τέλος πάντων που κάνει διάφορες, παράγει διάφορα μοντέλα, έτσι. Ό,τι σκουπίδι βάλεις βέβαια στο μοντέλο, το μοντέλο τόσο σκουπίδι θα σου βγάλει, ναι, αλλά αυτό είναι μια άλλη σύμβαση. Ναι, είναι μια άλλη. Λοιπόν, τι μας λέει, τι μας επικαλέστηκε ένας συγκεκριμένος γιατρός που έβλεπα εδώ και αντιπαρατέθηκα μαζί του, ή τέλος πάντων με κάποιους από αυτούς, ότι αν κάνεις 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, θα σώσεις 17.000 μεθ, ανθρώπους που θα καταλήξουν στη μεθ, θα σώσεις, ξέρω εγώ πόσους λέει, από το να νοσήσουν και θα σώσεις και 2 θανάτους. Έναντι τι, έναντι πιανής, έναντι 56... Τα γράφουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει στατιστική αναγωγή. Ναι, για να μπορείς να κάνεις τέτοια στατιστική αναγωγή, θα πρέπει να έχεις δεδομένα τα οποία, πώς να το πούμε, είναι ακριβίας, όσο μπορεί να είναι βεβαίως ακριβίας, σχετικά με το τι γίνεται με τον πληθυσμό που δεν έχει εμβολιαστεί. Ναι, Δημήτρη μου, εγώ θα σου πω και ακόμα και έτσι να είναι. Ας το πούμε ότι είναι και έτσι. Έτσι, λοιπόν, λέει ότι θα σωθούν 2 άνθρωποι αν εμβολιαστούν 1 εκατομμύριο 15χρονοι έως 17χρονοι. Για να σωθούν 2 άνθρωποι, να μην φτάσουν 17.000 άνθρωποι στις ΜΕΘ, από τους οποίους 2 θα πεθάνουν. Έναντι πιανής ωφέλειας, πιανού ρίσκου μάλλον, ότι θα έχουμε 56 μυοκαρδίτιδες στους 1 εκατομμύριο εμβολιασμένους. Δηλαδή, βάζει στη ζυγαριά 56 ανθρώπους να πάθουν σοβαρή επιπλοκή στην καρδιά, γιατί η μυοκαρδίτιδα, για όσους που έτσι απλά να το ψάξουν, θα δουν ότι είναι βαριά επιπλοκή στην καρδιά και αφήνει χρόνια προβλήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν απόλυτα το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων. Θυσιάζει λοιπόν τους 56 αυτούς τους ανθρώπους για να σώσει 2. Και αυτό το λένε κόστος όφελος. Και αυτό είναι η σύγχρονη πώς το λένε, προσέγγιση της ιατρικής για τον μη βλάπτην. Ωραία. Και σας ρωτάω εσάς τώρα ως έναν άνθρωπο, ας πούμε, τρίτο. Μπορεί να κάνουμε τέτοιες ζυγιάσεις, τέτοιες συγκρίσεις? 56 άνθρωποι θα πάθουν μυοκαρδίτιδα, αλλά 2 θα σωθούν από τον κορονοϊό. Και ποιος μου λέει εμένα ότι από τους 56 20 δεν θα πεθάνουν σε 5 χρόνια από τη μυοκαρδίτιδα? Γιατί, για παράδειγμα, δεν υπήρξε το θέμα και μάλιστα χωρίς να παίρνουμε υπόψη τα εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή η δυνατότητα να σωθούν οι άνθρωποι αυτοί στο μεγαλύτερο βαθμό και τι αποτελεσματικότητα έχει με ένα καλύτερο σύστημα υγείας, αν επενδύσουμε τα λεφτά αυτά που αυτή τη στιγμή δαπανώνται κατά εκατοντάδες εκατομμύρια σε διαφημιστικές εκστρατείες, σε προβολές και χρηματοδοτήσεις δημοσιοκάφρων και καναλιών, να δοθούν στο σύστημα υγείας. Ναι. Προκειμένου να ενισχυθεί, να προσληφθούν οι περιβόητοι 4.000 γιατροί και νοσηλευτές που δεν προσκλήθηκαν ποτέ. Ποτέ, λοιπόν, να τους δώσουμε κίνητρα ώστε να γυρίσουν από τους 17.500 γιατρούς εξειδικευμένους και έμπειρους, να γυρίσουν πίσω με κίνητρα όμως. Ναι. Δεν μπορεί να τους πεις, ας πούμε, ξέχασέ το και έλα και με προσωρινό και με, πώς θα το πούμε, προσωρινή σύμβαση 1 ή 2 ετών ή 4 ετών. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για αυτόν τον κόσμο και βεβαίως επιτέλους να σταματήσουν τα νοσοκομεία, ιδιαίτερα τα δημόσια νοσοκομεία που έχουν μετατραπεί σε κρεματόρια, να σταματήσουν να είναι κρεματόρια. Αυτή τη στιγμή είναι κρεματόρια. Η ιατρική στα δημόσια νοσοκομεία, όπως τα έχει κατατίσει το μνημόνιο πρώτα και οι κυβερνήσεις αυτές και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, είναι κρεματόριο. Πηγαίνει στο δικό σου άνθρωπο και προσεύχεσαι στο Θεό εάν αυτός θα ζήσει. Γιατί και ο γιατρός κάνει το βέλτιστο δυνατό στα πλαίσια του κρεματορίου. Δεν ξέρει από πού να φυλαχτεί. Ναι, ναι.
Και τι να προφυλάξει, από την ενδοσοκομιακή λίμωξη, από την ανυπαρξία υποδομής ή από το πρωτόκολλο Τσιόδρα που στέλνει αδιάβαστο όποιον πηγαίνει εκεί πέρα. Ειδικά αν είναι ανεμβολίας τους. Οι καταγγελίες ειδικά για τους ανθρώπους ανεμβολίας τους που τυχαίνει να πηγαίνουν για οποιονδήποτε λόγο στο νοσοκομείο είναι εξόντωση. Έχει δοθεί εντολή εξόντωσης. Καταγγελία στη ΜΕΘ για να πάει για θάνατο. Μην ανησυχείτε και σε λίγο καιρό ο κύριος Τσιόδρας και το συνάφι του δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στα νοσοκομεία, διότι ήδη έχουμε, τους βλέπουν να κυκλοφορούν από τις επισκέψεις που κάνουν στα διάφορα νοσοκομεία και υπάρχουν μέσα άνθρωποι εμβολιασμένοι που έχουν ξαναρρωστήσει με COVID, ωραία, και το περνάνε από μπροστά τους και τους φωνάζουν και τους λένε «Αυτά είναι που μας λέγατε κύριε Τσιόδρα, δεν ντρέπεστε λιγάκι, έχουμε συγκεκριμένες μαρτυρίες, έχουμε συγκεκριμένες έννοια σας». Ναι, αλλά είναι ελάχιστη αυτή, σύμφωνα με την επίσης προπαγάνδα. Ναι, που αρνείται βεβαίως να μας δώσει ο ΕΟΔΗ, να δοθεί εντολή στον ΕΟΔΗ, ώστε να παρουσιάσουν τα στοιχεία. Όχι, όχι, όχι. Για να μπορεί να βγαίνει ο κάθε κατσικοκλέφτης που αυτοονομάζεται γιατρός ή λοιμοξιολόγος ή ειδικός, έτσι, αλλά έχει λογική, ηθική και αντίληψη κατσικοκλέφτη, κατσαπλιά, λοιπόν, να μας λέει ότι όχι, είναι ελάχιστη, είναι 2 ή 3 αυτό. Γιατί δεν παρουσιάζουν στατιστικά δεδομένα. Και όταν τέθηκε το ζήτημα αυτό, βγήκε ο κύριος, πώς το λένε αυτόν τον τύπο, τον πνευμονολόγο, τον αυτό. Βασιλακόπουλος. Ο Βασιλακόπουλος και λέει είναι απόρριτο δεδομένο, δεν μπορούμε να το ζητάμε. Το COVID free δεν είναι απόρριτο, δεν είναι προσωπικό δεδομένο και το ζητάμε. Βέβαια. Πού είναι ο Μέγκελε να εμφανιστεί σήμερα ως πρότυπο ιατρικής. Λάβετε υπόψη σας και σε αυτήν όλη την ιστορία ότι υπάρχει η οδηγία την οποία την έχουμε αποκαλύψει εμείς και από την εκπομπή εδώ, αλλά και άλλοι το λένε πλέον φανερά, ότι οι οδηγίες οι οποίες υπάρχουν στη Βρετανία και στη ΣΥΠΑ είναι στους εμβολιασμένους να κατεβάζουν δραματικά τους κύκλους PCR κάτω από τις 30-28 με 27 μονάδες κύκλους, έτσι, ούτως ώστε να μην καταγράφονται όλοι θετικοί, ρε παιδί μου, από τον COVID. Βάλτε το και αυτό στη φαρέτρα των στοιχείων που έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί εδώ πραγματικά μπορεί σε λίγο να μας πούνε, ορίστε, έχουμε κάποιους εμβολιασμένους, αλλά δεν είναι ούτε από το, πώς το λένε, δεν είναι ότι, μάλλον δεν τους μετράμε ως COVID αυτούς, έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα. Και έτσι να μην φαίνεται ότι οι άνθρωποι ξανακολλάνε. Εγώ τα περιμένω όλα, Δημήτρη, από αυτή την ιστορία. Όλα τα περιμένω. Όχι, βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι φιλαλήθεις ή δουλεύουν για το καλό της ανθρωπότητας. Ειδικά αυτός ο καπαραβέλος. Ειλικρινά δεν ξέρω από ποιο κλουβί πετάχτηκε. Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Έχουν φωλιά, αλλά, ναι, φιδοφωλιά. Έτσι, λοιπόν, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση να λες ότι εγώ που είμαι πλέον φιλελεύθερος και αγαπώ την ελευθερία, είμαι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Είναι, τι να πω, η θρασίτητά του αυτού του ανθρώπου. Είναι άνθρωπος άλλωστε, δεν ξέρω, δεν το ψάξω εγώ προσωπικά, έχω σοβαρά ερωτηματικά. Γιατί πραγματικά με ορισμένους ανθρώπους θεωρώ ότι είναι καρκινογενής μετάλλαξη του ανθρώπινου είδους, που μόνο η επιστήμη μπορεί να δώσει απάντηση και μάλιστα η επιγενετική επιστήμη. Δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους πώς είναι έτσι, αν είναι όντως άνθρωποι ή αν έχει μεταλλαχθεί το ανθρώπινο είδος και υπάρχει αυτή η μετάλλαξη, η X-Men ας πούμε, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρω τι ρόλο βαράνε. Έτσι, μάλλον μπορεί να, ο καθένας δεν καταλάβει τι ρόλο βαράνε. Λοιπόν, αλλά είναι δυνατόν τέτοιο θράσος, τόσο αδίστακτος. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξεχάσουν την ιατρική μπλούζα. Να την ξεχάσουν. Όσοι υπερασπίστηκαν αυτές τις πρακτικές, πρέπει να ξεχάσουν την ιατρική στην Ελλάδα. Ναι, να την πάρουν, να ασκήσουν στον Τιμπουκτού, δεν ξέρω πού. Εκεί που θα τους πάει ο Γκέιτς. Δεν ξέρω πού. Αλλά στην Ελλάδα θα πρέπει να πάψουν να φοράνε άσπρη μπλούζα. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Το πράγμα δεν υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή να έχεις τέτοιους ανθρώπους και να πέσει στα χέρια τους. Φαντάσου. Φαντάσου πόσους έχουν εξαποστείλει. Βέβαια, για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ένα άλλο σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας το οποίο θα εξετάζει κάθε μεμονωμένη περίπτωση και θα αξιολογείται κάθε μεμονωμένη περίπτωση και έτσι θα αξιολογείται και το ιατρικό έργο. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση ιατρικού έργου. Δεν μπορεί να πεθαίνει κάποιος και να λέει «Α, ο Θεός». Δεν είναι ο Θεός, ρε παιδιά.
Γι' αυτό και αγανακτήσει ο Θεούλης και μας έχει καταράσει. Τα πάντα τα ρίχνουμε σε αυτό. Ναι, ναι. Ή στην μοίρα. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να πάμε να δούμε και τα ζητήματα με τα λεφτά. Έτσι. Έρχονται πολλά λεφτά στην Ελλάδα. Να τα συζητήσουμε. Φίλες και φίλοι, σε λίγο μαζί. Όσο υπάρχει ένας από μας, τούτη εδώ η χώρα, τούτος εδώ ο λαός, δεν θα παραδοθεί. Εδώ, στο Μετερίζει που λέμε, με τον Δημήτρη Καζάκη και τον Θέμη Συμβουλόπουλο, στην εκπομπή στο μικρόφωνο, το που αναμεταδίδεται τα είπαμε, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε, να τελειώσουμε λίγο με την πανδημία, τα πανδημικά φαινόμενα. Λοιπόν, και να πω απλά να συμπληρώσω, επειδή έφυξες πριν, Δημήτρη, το ζήτημα ότι αντί να δώσουν χρήματα στο ΕΣΥ, στο δημόσιο σύστημα, να φέρουν τους γιατρούς τους 17.000 που λέγαμε που είναι έξω με κίνητρα και κριτήρια κτλ. Και τα έχουν δώσει στα τσοντοκάναλα που λέγαμε κάποτε, σε αυτά τα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Κοίταξε να τις βλέπεις τι γίνεται τώρα. Έχουμε... αν παρακολουθήσεις λίγο την τηλεόραση, ας πούμε, τα κανάλια, τα συστημικά, θα δεις σοριδών να διαφημίζουν νέες παραγωγές, νέα σόου και νέες μυθοπλασίες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί που τα τελευταία 10 χρόνια, ειδικά μετά από το 2011-2012, πραγματικά οι μυθοπλασίες και τα σύριαλ που λέμε γενικά, εξαφανίστηκαν από το πρόγραμμα των καναλιών, γιατί βέβαια υπήρχε πάρα πολύ οικονομική στενότητα και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν, ρε παιδί μου, να δίνουν και δουλειά στο κομμάτι των καλλιτεχνών, των ηθοποιών, έτσι. Λοιπόν, όλος τυχαίως από πέρυσι που ξεκίνησε η προσφορά, η ευγενής προσφορά της κυβέρνησης με τα εκατομμύρια προς τα κανάλια αυτά, έχουμε λοιπόν και μια ανάταση όλων των σύριαλ. Βέβαια, αν κάτσεις και δεις το ποια σύριαλ ετοιμάζονται και πώς, πού ακριβώς πατάνε το περιεχόμενο, δηλαδή με τι θα ασχολούνται, τι θα λένε αυτά τα σύριαλ, πολύ εύκολα μπορείς να καταλάβεις ότι να συνειδητοποιήσεις, δηλαδή, ότι δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα. Είναι αλλού για αλλού. Βέβαια, να μου πεις, θα πάρουν κάποιοι ηθοποιοί που βρίσκουν με το κι άλλη τη δουλειά, κάποια δουλειά. Μην είσαι και τόσο σίγουρος όσον αφορά το ύψος των μισθών που θα υπάρχουν για τις δουλειές που θα πάρουν κάποιοι ηθοποιοί που θα δουλέψουν σε μισθοπλασίες. Αυτό ως μία παρένθεση το λέω. Λοιπόν, και μάλιστα το ποιόν του, γιατί πραγματικά το ποιόν του, αυτό λέει. Τέτοια αποβλάκωση, ναι, δεν υπήρχε ούτε επί Χούντας. Πού είναι ο Τέλης Χρυσός που μπροστά του σήμερα θα, όλοι αυτοί που, τα μουσικά δρόμενα στην ελληνική τηλεόραση, μπροστά του ο Τέλης Χρυσός θα πρίτανες. Α, καλά είσαι. Αυτό το είδος της χουντικής κουλτούρας, ας πούμε, ποιος το βλέπει, ας πούμε, από κάποιες ταινίες ελληνικές και οτιδήποτε που έχουν από το... Είναι πραγματικά δραματικό το γεγονός ελέγχου, εγώ το έλεγα από την πρώτη στιγμή, το γεγονός ότι χτυπήσαν τα θέατρα, χτυπήσαν τις δουλειές στον πολιτισμό και κατά κύριο λόγο με τους ηθοποιούς
και τους καλλιτέχνες ευρύτερα, έγινε επισκοπού. Ο στόχος ήταν να ποδηγετήσουν ολόκληρη την τέχνη και να την αναθέσουν ή να την πάρουν οι γνωστοί καναλάρχες, πώς να είναι, έμποροι κοκαίνης, το μαύρο χρήμα, η μαύρη νύχτα στα βουνά. Εξού και το ότι πυροδοτήθηκε το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όπως έλεγε η αστυνομία, στη νύχτα. Δεν ήταν η νύχτα. Η νύχτα είναι κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος που σήμερα είναι κρατικά οργανωμένο. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα ότι δεν έχει σχέση με τους καναλάρχες και δεν έχει σχέση και με το κυβερνόν κόμμα. Θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, όλο αυτό θα πρέπει σήμερα ο ηθοποιός, ο καλλιτέχνης ευρύτερα, ο μουσικός, ο τραγουδιστής, να γίνει υποχείριο εκείνων που κάποτε περιορίζονταν μόνο στο να έχουν τα γνωστά μπουζουξίδικα, ας πούμε, με τα οποία ξεπλενόταν μαύρο χρήμα είτε από την πελατεία είτε από τον ιδιοκτήτη. Τώρα το κλίμα αυτό έχει κυριαρχήσει παντού, αφορά τους πάντες και παράγει πολιτιστικό προϊόν σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει, δεν θα αφήσουν όρθιο οποιονδήποτε καλλιτέχνη να έχει ανεξάρτητη φωνή για την τέχνη του πρωτοδιακήρου. Και βέβαια υπέρ της μονοπόλησης των μεγάλων ομίλων ή μεγιστάνων, ας πούμε, όπως είναι ο κύριος Νιάρχος, παραδείγματος χάρη, τη μονοπόληση του πολιτισμού στην Ελλάδα. Εντάξει. Ναι, όχι του καλού πολιτισμού. Του καλού, αυτό είναι, ναι, αυτός είναι ο καλός. Του καλού ή του καλού, όπως το πάει ο τόνος. Λοιπόν, αυτό είναι του κολονακιώτικου πολιτισμού, δηλαδή, ξέρεις, υψηλού επίπεδου και χαμηλού κόλλου. Δηλαδή, είναι αυτού του επίπεδου και τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους ο πολιτισμός που πρέπει να βάλεις, ας πούμε, το απαραίτητη γραβάτα και τα λοιπά. Δηλαδή, εδώ έχει μια σημασία και εδώ είναι το ζήτημα, δεν υπάρχει κίνημα καλλιτεχνών. Δηλαδή, να αντισταθεί στη Χούντα, στην εποχή της και με τις μεταπολίτευσης που συνεχίστηκε αυτή η χουντική πολιτισμική πλημμύρα. Λοιπόν, υπήρχε κίνημα καλλιτεχνικό που έδινε μάχη σε επίπεδο καλλιτεχνικού προϊόντος, δηλαδή και στο θέατρο και στη μουσική και παντού. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Και το χειρότερο απ' όλα, έχω την αίσθηση, μακάρι να πέσω έξω, ότι δεν υπάρχει, όχι μόνο γιατί βεβαίως βαδίζουμε σε ολοκληρωτικά μονοπάτια, σε μονοπάτια ολοκληρωτικού καθεστώτος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί κίνημα σε οποιοδήποτε στις μέρες μας, αλλά δεν έχουμε και καλλιτέχνες επιπέδου τέτοιου που να πούνε ότι έχω χαράξει την πορεία μου και δεν την προδίδω. Όπως το κάνανε. Υπήρξαν εξαιρετικοί καλλιτέχνες, το ξέρουμε αυτό. Σε αυτή πολύ, τη χώρα. Πολύ λίγοι σήμερα, μετρημένοι στα δάχτυλα. Αυτό λέω, δηλαδή, ρε παιδί μου, και εγώ καλώ αυτούς τους καλλιτέχνες, δηλαδή με όλη μου την ψυχή να ενωθούμε για το δικό τους καλό, δηλαδή δεν είναι για να διασωθεί η τέχνη, όχι για να πούμε μια πολιτική παρόλα. Για να διασωθεί η τέχνη, τουλάχιστον όπως την καταλαβαίνουμε, δεν είναι δυνατόν να ακούς ηθοποιούς να εκθιάζουν τις δουλειές τους στην τηλεόραση, τα οποία είναι σκουπίδια. Κυριολεκτικά σκουπίδια. Ναι, τι να κάνουν, μπορούν και αλλιώς. Όχι, με συγχωρείς, έχει ένα θέμα. Τους παλιούς, εγώ θυμάμαι τον Γαδράκη σε μια συνέντευξή του που έλεγε όταν είχα ανάγκη από λεφτά, γιατί πέθανε ένας κάποιος δικός του άνθρωπος, ας πούμε. Πήρα τέλος πάντων όποιος ήταν τους θεατρώνες της εποχής, ας πούμε, και τους λέω: παιδιά, είμαι στη διάθεσή σας. Το ξέρω, έκανα τους συμβασμούς αυτούς, αλλά ήταν για οικονομικούς λόγους, δηλαδή εδώ. Δεν το κάνουν. Εδώ βγαίνουν και σου βγαίνουν και από πάνω κιόλας. Καλά. Σου λένε ότι το γεγονός δεν το εκτιμάς είναι γιατί εσύ είσαι άτεχνος. Ο κόσμος δηλαδή είναι άτεχνος. Και βέβαια όποιος θέλει να διαβάσει, επειδή δυστυχώς οι σχολές από όπου προέρχονται οι σημερινοί καλλιτέχνες, δηλαδή οι καλλιτεχνικές σχολές κατά κύριο λόγο στο θέατρο, στο οποίο με το οποίο εγώ ειλικρινά αυτή τη τέχνη θα θαυμάζω ιδιαίτερα, να με συγχωρείς γιατί ξέρω τη δική σου τέχνη, ίσως. Για το θέατρο. Έχω μουσική παιδεία, δεν μπορώ, αλλά για το θέατρο που το θαυμάζω ιδιαίτερα. Και θεωρώ εκείνη ότι ήταν η θεατρική τέχνη στο βαθμό που αναπτύχθηκε και αναπτύχθηκε σε αυτόν τον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο αναπτύχθηκε. Λοιπόν, αποτέλεσε τομή για τη σκέψη και τον προβληματισμό της ανθρωπότητας και συνολικά για τον πολιτισμό. Υπήρξε τομή. Λοιπόν, βγάζουν ανθρώπους αγράμματους παντελώς.
Ναι. Αν ήταν αγράμματος, συγγνώμη για την έκφραση, αν ήταν αγράμματος απλά, θα ήταν απλά ένα μειονέκτημα το οποίο θα μπορούσε να το καλύψει από μόνος του. Δηλαδή με τα διαβάσματά του, με το ενδιαφέρον κτλ. Βγάζουν αστοιχείο τους και αμόρφωτους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν οι ηθοποιοί, για παράδειγμα, να είναι τόσο αστοιχείωτοι ώστε να μην ξέρουν τι συμβαίνει γύρω τους. Πώς είναι δυνατόν ένας καλλιτέχνης να μην έχει αίσθηση περιβάλλοντος, κοινωνικού εννοώ. Ξέρεις κανέναν μεγάλο καλλιτέχνη που να ήταν μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά να μην είχε βαθύνει στην εποχή του και να μην αυτό το πράγμα να μην είχε απήχηση στο έργο του. Όχι, από έστω και αν ο ίδιος ήταν προβληματικός. Δηλαδή και στις πολιτικές του αντιλήψεις και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Αλλά το ξεπερνούσε με την τέχνη. Δείξε μου έναν σήμερα. Ποια, να θυμηθούμε, Λογοθετίδης, Παπαγιαννόπουλος. Στην παγκόσμια σκηνή. Και στην παγκόσμια, ναι. Και στην παγκόσμια, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αυτό ξεχωρίζει την τέχνη από την υψηλή τέχνη, τη μεγάλη τέχνη. Και εγώ εδώ το μόνο που ξέρω και που αυτοχαργεντίζονται οι φίρμες στα κανάλια και στα αυτά, είναι αυτός είναι πολύ ταλαντούχος. Μα εγώ έχω ακούσει και έχω διαβάσει από τους παλιούς ότι το ταλαντούχος ήταν το προσόν για να μπει στο χώρο. Ναι. Έτσι, ήταν το εισιτήριο για να μπεις. Δεν ήταν για να καθιερωθείς. Για να καθιερωθείς. Χρειαζόταν απίστευτη δουλειά. Δουλειά που δεν είχε να κάνει μόνο με τις μανιέρες και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να στο πει στις τεχνικές του, να το πούμε έτσι, αλλά με το πόσο βαθαίνει στην κοινωνία και την εποχή του. Ώστε να μπορεί η τέχνη του να αποτυπώνει υποδόρειες καταστάσεις και εξελίξεις, οι οποίες είναι πραγματικά ξεπερνούν οποιαδήποτε ανάλυση από εμάς τους κάποιους ας πούμε, που τα βλέπουμε επιφανειακά τα πράγματα. Αυτό είναι το δώρο που έδωσε η τέχνη. Όταν για παράδειγμα, ρε παιδί μου, να σου δώσω ένα παράδειγμα από την αρχαιότητα, γιατί δεν μπορεί και εύκολα κανείς να το αρνηθεί αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν μπορεί και να. Ναι. Λοιπόν, ποιο βιβλίο βιοειθικής, ποιο βιβλίο νομικό μπορεί να αποτυπώσει με τέτοια σαφήνεια και με τέτοιο βάθος τα ηθικά διλήμματα που δίνει η Αντιγόνη. Μπορεί να. Ποιο βιβλίο που μπορεί να γράψει ο πιο σοφός ανάμεσά μας μπορεί να ξεπεράσει μια Αντιγόνη. Που τι έβαλε. Έβαλε το εξής, ότι το πρόβλημα δεν είναι να συνωμοταγείς. Το πρόβλημα είναι να σέβεσαι ηθικές αξίες, την αξιοπρέπεια και την κυρία του ανθρώπου, που τη διατηρεί ακόμη και στο θάνατό του. Και ότι αυτό ακριβώς υπερβαίνει τα κοσμικά, τους κοσμικούς νόμους. Ακόμη και μιας εξουσίας, η οποία έχει καλές προθέσεις. Ο κρέωτας δεν είναι ο κακός υπόλοιπος. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Βεβαίως καταλαβαίνω. Μπορεί να το σκεφτεί κανείς ότι σε αυτόν τον τόπο που γέννησε Αντιγόνες έχουμε σήμερα αυτό το σμάρι αρπακτικών που σου επιβάλλει αυτές τις λογικές της υποχρεωτικότητας. Τι να πούμε, ρε Δημήτρη, περάσανε αιώνες από πάνω. Εδώ, πού είναι οι καλλιτέχνες να το υποστηρίξουν. Δηλαδή, υπάρχουν τώρα και εγώ θέλω πραγματικά να δω. Αν μου τύχει, ας πούμε, την Αντιγόνη, θα την ξαναδώ, γιατί την είχα δει παλιότερα από τον κύριο με τον Τσακίρο, τον ηθοποιό. Ναι. Και μ' άρεσε ως παράσταση, αν και είχα ενστάσει στον τρόπο που έπαιζε η Αντιγόνη, η πρωταγωνίστρια την Αντιγόνη. Εντάξει, αλλά αυτό θεατής είμαι. Εκ του ασφαλούς, ό,τι θέλω λέω. Λοιπόν, θέλω να πω, θέλω να ρωτήσω την τωρινή. Έτσι. Αλλά ρε, παιδί μου, εγώ αμφιβάλλω εάν οι συντελεστές μια θέση παράστασης πραγματικά έχουν αντιληφθεί τι έργο αναλαμβάνουν. Ναι. Στις σημερινές εποχές το φαντάζεσαι μια Αντιγόνη να παίζεται σήμερα. Δεν μπορεί να είναι ένα ζήτημα ανάμεσα, πώς να το πούμε, κάποιος ηλίθιος σκηνοθέτης από αυτούς τους γελίους που κυκλοφορούν, θεωρούν τον εαυτό τους μεγάλο σκηνοθέτη, ας πούμε, και το μόνο που ασχολούνται είναι με το θεατρικό φορμαλισμό. Έτσι, η σκηνική παρουσία, ο τρόπος που θα εντυπωσιάσει τον θεατή, μπούρδες, αντί να ασχολούνται με την ουσία. Φαντάζεσαι ένα τέτοιο έργο με ικανούς καλλιτέχνες από το σκηνοθέτη μέχρι πρωτίστως τους τοπίους, πώς θα λειτουργούσε για το κοινό του σήμερα. Στα διλήμματα, τα ηθικά διλήμματα που αναδεικνύει, που σήμερα είναι η καθημερινότητά μας.
η καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Και τι σημασία έχει να εξατυγώνεις. Ιδιαίτερα σε εποχές που δεν έχεις κρέωτες. Έχεις πολύ χειρότερους πολιτικούς. Γιατί είναι δύσκολο να βρεις να διαφωνήσεις με αυτά που λέει ο κρέωτας. Αλλά καταλαβαίνεις γιατί αυτό που κάνει η Αντιγόνη είναι κατά πολύ ανώτερο. Τι αντιπροσώπευε ο κρέωτας. Το θεσπισμένο ένομο συλλογικό συμφέρον της πόλης. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και η Αντιγόνη απέναντι σε αυτό αντιτάσσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Που έχει μόνο, που μπορεί να την, που είναι, που της δίνει θεία υπόσταση. Γιατί? Για να μπει ως ένομο αγαθό πάνω από το συμφέρον της πόλης. Ναι. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω αν το νιώσουμε. Αν το νιώθουν και τα νεότερα παιδιά ή και, και οι καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, που πέσουν σε τις παραστάσεις ή που έχουν τις προσεγγίσεις. Δεν ξέρω. Εγώ όταν βλέπω τέτοιες παραστάσεις που είναι και καλοπεριμένες του κύριου Τσακύρου, που πραγματικά ήταν ένας κρέωτας, όπως πραγματικά τον είχα φανταστεί εγώ όταν το διάβαζα το συγκεκριμένο έργο. Έτσι διάβαζα την. Δυστυχώς η δική μου δυσλεξία και αδυναμία το να έχω καλούς φιλολόγους, όχι όλοι, ήταν ορισμένοι, ήταν εξαιρετικοί, αλλά στην πορεία του. Μου στήχησε στο ότι δεν προσέγγισα όταν ήμουν στο σχολείο αυτή τη γραμματεία. Ήταν και ο τρόπος που διδασκόταν που μου έφερνε, όχι αλλεργία, εμετό μου έφερνε αυτή η ιστορία, που ήταν αδύνατο. Και μόλις τελείωσα το λύκειο, με μια σειρά ερεθίσματα που μου δώσανε κάποιοι πολύ φωτισμένοι άνθρωποι της εποχής εκείνης, άρχισα να ψάχνω και εντυπωσιάστηκα. Ναι. Εγώ γιατί το λέω αυτό? Γιατί ποτέ κανένας σοφός φιλόσοφος, πολιτιολόγος, συνταγματολόγος ή οποιοδήποτε ειδικός δεν πρόκειται να ξεπεράσει ένα έργο σαν την Αντιγόνη ή σαν τους Πέρσες του Εσχύλου ή σαν την Ιφηγένεια ή σαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα τα ξεπεράσει κανείς. Γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας της τέχνης. Ο Μάρξ έλεγε ότι όποιος δεν έχει διαβάσει Μπαλζάκ δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στη Γαλλία της Παλινόρθωσης και μετά. Δεν είπε όποιος δεν έχει διαβάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, Θιέρσον. Σωστό. Μπαλζάκ είπε. Λοιπόν, και βέβαια αυτό ισχύει για όλες τις χώρες με τη μεγάλη καλύτερη. Ποιος είναι δυνατόν να καταλάβει τη Ρωσία της καπιταλιστικής ανόδου της εποχής δηλαδή του, μετά τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις Β, αν δεν έχει διαβάσει το Στογεύσκη? Ποιος μπορεί να την καταλάβει? Ποιος μπορεί να καταλάβει την ψυχή του μουζίκου αν δεν έχει διαβάσει το Τολστόι? Ναι. Ή αντίστοιχα εμάς από την εποχή του Βαλαωρίτη και μετά. Δηλαδή, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, τι να πω, πεθαίνει η τέχνη. Αν πεθάνει η τέχνη, τότε, συγγνώμη, σε τι διαφέρουν τα ζώα? Από το Ποτοσάλτε, από το Παπαδημητρίου, από αυτά τα ζώα. Σε τι διαφέρουν? Όχι, το κακό είναι ότι όσο δεν αντιδρούμε που βλέπουμε τον κύριο Πορτοσάλτε και τους ομοίους του να μιλάνε έτσι με τα αφήμωτρα στο τέτοιο και δεν τρομάζουμε από αυτά που λένε, μάλλον, Δημήτρη, έχουμε αρχίσει και τους μοιάζουμε. Αυτό είναι το... Ναι, όλα τα γουρούνια την ίδια πορεία έχουν, που λέει ο παππούς μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά έχει μια σημασία για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει, έχει πολύ μεγάλη σημασία το ρόλο της τέχνης, της χειραγωγούμενης τέχνης, στο ρόλο της αντιδραστικοποίησης μιας κοινωνίας. Ένα παλιό βιβλίο, εξαιρετικό, το διαβάζαμε στην εποχή που ήμασταν στις πρώτες φάσεις της πολιτικοποίησης μας, στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, ήταν βιβλίο της εποχής εκείνης, ήταν ο Ντόναλντ Ντακ και η Χιλή. Και η Χιλή, δηλαδή πώς η τέχνη του Μικη Μάους, της τηλεόρασης και τα λοιπά, προετοίμασε το πραξιόπημα στη Χιλή. Μάλιστα. Έτσι και στη Χιλή η τηλεόραση έδειχνε Μικη Μάους, πώς το λένε, οικογενειακά δράματα, σαπουνόπερες και τα λοιπά, την ίδια ώρα που ο στρατός και αντιδραστικές δυνάμεις επιχειρούσαν και δολοφονούσαν στους δρόμους. Μες στην καλή χαρά ήταν ο Χιλιανός, Το ίδιο έγινε πρόσφατα με το 2004 με το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα. Όλα τα κανάλια παίζανε lifestyle serial, έτσι,
οι πραξικοπηματίες έριξαν τους πομπούς της κρατικής τηλεόρασης και εισέβαλαν στον Μιραφιόρε, όπου τον Μιραφιόρε ήταν το προεδρικό μέγαρος, όπου συνέλαβαν τον Τσάβες την εποχή εκείνη και τον απήγαγαν σε μια στρατηγική βάση. Και τι κάνανε, ο λαός τότε κατέλαβε την κρατική τηλεόραση, ανέβασε τους πομπούς, ανέβασε το και άρχισε, άνοιξε το δίκτυο της κρατικής τηλεόρασης στην πληροφόρηση με ποια. Όποιος πολίτης πήγαινε εκεί, έλεγε την πληροφορούσε τι συνέβαινε στους δρόμους, τι γινόταν στις πόλεις Βενεζουέλας και έτσι κινητοποιήθηκε η κοινωνία και σώθηκε η Βενεζουέλα από ένα πολύ αιματηρό εμφύλιο πόλεμο που βεβαίως με αμερικανικό δάχτυλο και στρατιωτική συνέργεια. Αυτό συνέβη. Γι' αυτό σας λέω, όσο θα βαθαίνει η κατάσταση ολοκληρωτισμού που ζούμε στην Ελλάδα, τόσο χαζοχαρούμενα σύριαλ θα παίζονται στις τηλεοράσεις. Ναι. Γι' αυτό επιδοτούνται. Είναι ένας από τους επιπλέον λόγους που επιδοτούνται οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δηλαδή, για αυτόν τον λόγο. Δεν είναι μόνο για τον έλεγχο της δημοσιογραφίας, της ενημέρωσης, αλλά και τον έλεγχο της, πώς θα το πούμε, του πολιτιστικού προϊόντος. Διότι μέσω του πολιτισμού και της τέχνης, έτσι, μπορεί να αποβλακώσει ένα ολόκληρο λαό. Δεν μπορεί να το πετύχει, αυτό μόνο με την ενημέρωση. Δεν μπορεί να τον αποβλακώσεις. Μπορεί να τον προσανατολίσεις. Ναι. Βεβαίως. Αλλά να τον αποβλακώσεις μόνο με χειραγώγηση της τέχνης και του πολιτισμού μπορεί να το κάνεις. Έτσι, πιο βαθιά δηλαδή. Πιο βέβαια. Βαθιά. Γιατί χτυπάς την ψυχή του. Ναι. Χτυπάς το συνέστημα ή σωστότερα, όπως το λένε πιο επιστημονικά, τη συναισθηματική του ενημοσύνη. Ναι. Και άρα την αίσθηση που έχει το αν ανήκει ή δεν ανήκει σε αυτόν τον τόπο. Ποια είναι η συνέχεια του με τους παππούδες του. Η ιστορία του δηλαδή. Ναι. Η προσωπική ή η συλλογική. Πώς είναι δυνατόν, με συγχωρείς να το κλείσω γιατί με πέσω ύστρος τώρα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, να το βάλουμε αυτό. Πώς είναι δυνατόν σήμερα παιδιά ανθρώπων που πεθάναν στις φυλακές ή άφησαν δεκαετίες στις φυλακές γιατί δεν υπέγραφαν μια δήλωση κοινωνικού φρονήματος από κήρυξη του κομμουνισμού, έστω και αν πολλοί από αυτούς δεν ήταν ποτέ κομμουνιστές, δεν υπήρξαν ποτέ κομμουνιστές. Ναι. Αλλά για λόγους δημοκρατικής ευαισθησίας δεν το υπέγραφαν. Όπως για παράδειγμα ο γνωστός Δεσποτόπουλος, φιλόσοφος, εξαιρετικός, αλλά δεν ήταν ποτέ ούτε αριστερός ούτε κομμουνιστής. Αλλά ήταν αμύτης ο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, στη Μακρόνισο, βασανιστήρια κτλ. Γιατί δεν υπέγραφε μια δήλωση αποκήρυξης του κομμουνισμού. Και αυτό είναι που του έλεγε και ο στρατιωτικός διοικητής Μακρονήσου. Μα εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά με λάθος. Γιατί δεν το υπογράφεις. Και του είχε πει τότε για το κόνιο του Σοκράτη. Λοιπόν, για τη σημασία δηλαδή της δημοκρατικής ευαισθησίας. Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, τα παιδιά τους, που δεν εννοώ μόνο από άποψη γενεών, αλλά και απευθείας παιδιά, γνωρίζω περιπτώσεις δηλαδή που το λέω αυτό. Πώς είναι δυνατόν σήμερα να υποστηρίζουν τα πιστοποιητικά αυτά, τα νέα πιστοποιητικά, όταν ο πατέρας τους ή η μάνα τους είτε άφησαν τα κόκαλά τους στις φυλακές, είτε μείνανε στις φυλακές μέχρι να απελευθερωθούν με κάποια απόφαση, πώς θα το πούμε, ναι, με κόστος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ναι, γιατί δεν υπέγραφα το κολοχάτο. Δεν το υπέγραφα. Και τα παιδιά του σήμερα να υποστηρίζουν τα πιστοποιητικά. Ναι. Τα πιστοποιητικά καθαρότητας. Ναι. Γιατί αυτό είναι, πιστοποιητικά καθαρότητας. Μόνο και μόνο για να βάλει χέρι τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο κύριος Μπουρλάς να βάλουν χέρι στο ανθρώπινο σώμα. Ναι. Ναι, εγώ θα σας κάνω τώρα ένα νοητικό άλμα για να περάσουμε και σε αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος γιατί τα αφήσαμε. Ένα νοητικό άλμα και θα σας πω τι δεν υπογράφουν οι σημερινοί διευθύνοντες σύμβουλοι των φαρμακευτικών εταιριών. Συγκεκριμένα, προσέξτε τι θα σας πω. Ο κύριος Ουγκούρ Σαχίν είναι ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής BioNTech, αυτής της εταιρείας που συνεργάστηκε με την Pfizer, έτσι, να αναπτύξει το προϊόν. Είναι λοιπόν, και Τούρκος. Και είναι και Τούρκος. Λοιπόν, λέει ότι η πυκνότητα των αντισωμάτων πέφτει, the antibody titers are going down.
ακριβώς ήταν. Η δήλωση παραδέχεται ο Δόκτωρ Σαχίν, αναφερόμενος στη μονάδα μέτρησης αντισωμάτων κατά του ιού. Η προστασία του εμβολίου έναντι της νέας παραλλαγής Δέλτα είναι σημαντικά χαμηλότερη. Προσέξτε που θα το πάει. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις, λέει, θα πρέπει τώρα να αποφασίσουν εάν θέλουν να κάνουν ένα τρίτο εμβόλιο για να ενισχύσουν την ανοσία ή αν θα επιτρέψουν την ελεγχόμενη μόλυνση να προχωρήσει σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί, γνωρίζοντας ότι πιθανότητα δεν θα βιώσουν απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα, ισχυρίζεται ο κ. Σαχίν. Το εμβόλιο της BioNTech Pfizer, βασισμένο σε αυτό που είναι γνωστό ως τεχνολογία mRNA, δημιουργεί διπλή ανοσία. Λοιπόν, παρακάτω, σημασία έχει αυτό. Η αποδυνάμωση της πρώτης γραμμής άμυνας στα αντισώματα σημαίνει ότι τα εμβολιασμένα άτομα θα μπορούσαν να μολυνθούν ξανά, αλλά δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η κυταρική ασυλία τους έπεφτε, καθώς οι περισσότερες λοιμώξεις δεν θα έλεγαν με σοβαρή ασθένεια, είπε ο κ. Σαχίν. Λοιπόν, και λέει τώρα, συγγνώμη γιατί έχει μια σημασία, λοιπόν, μικρά δείγματα, λέει, από προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι μετά τις δύο βολές το εμβόλιο ήταν 39% αποτελεσματικό μόνο στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης και της συμπτωματικής νόσου κατά τη διάρκεια μιας περίοδου κατά την οποία η παραλλαγή Δέλτα αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των περιπτώσεων. Το Ισραήλ άρχισε ήδη να προσφέρει μια τρίτη δόση σε άνοσο κατασταλμένους άτομα και κυβερνητικοί εμπειρογνώμονες μελετούν εάν είναι απαραίτητο για τον ευρύτερο πληθυσμό. Σε αντίθεση λοιπόν με την Pfizer, η οποία υποστηρίζει την τρίτη δόση, ο Δόκτωρ Σαχίν είπε ότι δεν θα έδινε δημόσια συμβουλές σχετικά με το αν θα χρησιμοποιήσει μια τρίτη λήψη, γνωστή ως αναμνηστική, και ότι θα ερμηνεύσει Ναι, αναμνηστική. Και ότι θα ερμηνεύσει Και ότι θα ερμηνεύσει δεδομένα μόνο όταν φτάνουν από την πραγματική ζωή μελέτες όπως αυτή στο Ισραήλ. Δηλαδή μας λέει, εντάξει παιδιά, κάντε στο Ισραήλ το πείραμα και πέστε μου εμένα να σας πω, ας πούμε. Έτσι, yes. Λοιπόν, και λέει, αυτή η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει χωρίς εμάς τις εταιρείες. Θα παρέχουμε μόνο δεδομένα και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να μας πούν τι θέλουν. Εντάξει, ο Δόκτωρ Σαχίν είπε ότι στην ιδανική περίπτωση το εμβόλιο το οποίο επί του παρόντος πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις θα εγκριθεί για ευρεία χρήση και θα διατίθεται στην αγορά για ιδιωτικές αγορές. Προς το παρόν, ο πυροβολισμός, δηλαδή ο εμβολιασμός, έχει εγκριθεί μόνο για χρήση έκτακτης ανάγκης στη Δύση, πράγμα που σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφασίσουν εάν θα θέσουν στη διάθεσή τους μια τρίτη βολή στους πολίτες τους. Αυτά από τον κύριο Σαχίν. Αυτά όλα. Έτσι είναι η αποτύπωση αυτό που λέμε κράτικο μονοπωλιακό ή ιατροβιομηχανικό συμβαίνον. Έτσι πάρα. Έτσι. Έτσι. Πουθενά δεν υπάρχει η έννοια των κανόνων της αγοράς. Ναι. Πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει η έννοια της ρυθμιστικής παρέμβασης της δικαιοσύνης ή του νόμου ή του δικαίου. Πουθενά. Αυτό είναι το, αυτό που λέμε η μετεξέλιξη του κράτου μονοπωλιακού καπιταλισμού σε, με τη μορφή του ολοκλήρου της. Οι εταιρείες με τις κυβερνήσεις. Ένα ενιαίο σύμπλεγμα. Δεν μεσολαβεί ούτε ο νόμος, ούτε το δίκαιο, ούτε καν οι κανόνες αγοράς. Όχι. Δηλαδή, έχουμε ας πούμε... Ναι, έχουμε, για παράδειγμα, οι κανόνες αγοράς θα ήταν. Πόσοι έχουν κάνει εμβόλια, δηλαδή πόσα εμβόλια υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Να τα λειτουργήσουμε όλα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, που και πάλι βεβαίως, όχι με ιστερία και εξαναγκασμούς και ιστορίες, αλλά να υπάρχει δυνατότητα, αυτό δεν είναι η ελευθερία της αγοράς. Βεβαίως. Όλη η επιλογή μπροστά. Η δυνατότητα να μπορώ να κάνω το, από το κουβανέζικο μέχρι το κινέζικο και το ρώσικο. Γιατί δεν έχω το δικαίωμα. Ναι. Γιατί κάποιοι αποφασίζουν σε κλειστά δώματα με τα στελέχη των εταιριών που, από τα οποία πληρώνονται ή πληρώνουν. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί πέρα όμως καταλαβαίνει κανείς. Έτσι. Εδώ πλέον αυτή είναι η πηγή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Όπως ήταν και την εποχή του ναζισμού. Έτσι. Απλά ήταν σε μικρότερο μέγεθος της εποχής εκείνης. Από ό,τι είναι σήμερα. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Ολοκληρώνουμε λίγο λοιπόν την ιστορία με, με τα εμβόλια πανδημικά. Και επειδή, Δημήτρη, μας έχουν μείνει γύρω στα 10 λεπτάκια, τι γίνεται, έρχονται τα λεφτά, έρχονται οι συμβάσεις μάλλον από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Αλληλεγγύης αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό λες να μας αύξησε κατά 0,58 το βασικό μισθό, το ημερομίσθιο. Θα πάρεις, αν παίρνεις το βασικό, θα πάρεις από, από 758, θα πας κατά μήνα υπολογίζοντας 14 μισθούς. Έτσι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω κανένα νέο άνθρωπο που να μείνεται με 14 μισθούς. Ναι. Έτσι. Αυτοί μάλιστα δεν θα πάρουν την αύξηση αυτή, γιατί είναι στον υποκατώτατο. Ναι. Για τον οποίο δεν προβλέπεται απολύτως τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή για τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων ανθρώπων που πιάνουν δουλειά ή που έχουν πιάσει δουλειά ή προσπαθούν να πιάσουν δουλειά. Έτσι. Και χωρίς βεβαίως να λέμε για το εργασιακά αγορά κτλ. Ναι. Η αύξηση θα είναι 13 ή 17 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό λέει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Αλλά φοβού τους δαναούς και βδόρα φέροντας. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί έρχεται, έρχονται οι δύο συμβάσεις, δύο λένε ότι θα είναι συμβάσεις, θα δούμε αν είναι δύο οι συμβάσεις ή θα είναι ένα νομοσχέδιο με τις δύο συμβάσεις μέσα, μέσα στον Αύγουστο, οι δύο συμβάσεις για το Ταμείο Αλληλεγγύης, για την άπληξη των χρημάτων από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Δύο συμβάσεις θα έχουν να κάνουν πρώτο με το κομμάτι εκείνο που θα είναι καθαρός δανεισμός. Mm-hmm. Έτσι, και το άλλο, το κομμάτι που το λέει η διατεταγμένη δημοσιογραφία, η δημοσιοκαφρίλα που κυκλοφορεί συμπέρασμα ως επιδότηση, δεν είναι επιδότηση, έτσι, είναι χρηματοδότηση, η οποία πρέπει να επιστραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό με αύξηση του ποσοστού της συνεισφοράς της χώρας μας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 1% που είναι σήμερα στο 2% διπλασιασμός. Λοιπόν, αυτό θέλει μια ειδική σύμβαση που θα πρέπει να υπογράψει η χώρα ή που θα πρέπει να κυρωθεί στη Βουλή. Να δούμε πώς θα έρθουν, αν θα έρθουν ως σχέδια σύμβασης, όπως ερχόντουσαν όλα τα υπόλοιπα, τα μνημόνια. Γιατί εκεί εντάσσεται αυτό που ξεστόμησε και που βεβαίως εξαφανίστηκε μετά από αυτή την ιστορία, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ότι οι συμβάσεις αυτές που θα κλειστούν, που θα υπογράψουν όλες οι χώρες που θα πάρουν από το Ταμείο Αλληλεγγύης, θα προβλέπουν σημαντικές διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, διαφορετικές αντιμεταρρυθμίσεις βεβαίως, που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά κτλ. Και το ξεπούλημα της χώρας. Ειδικά για τους Έλληνες, είπε, ελπίζω οι Έλληνες να αντέξουν, διότι οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που θα προβλέπονται είναι άκρως επώδυνες, αλλά αναγκαίες. Ναι, πώς το λέμε, πώς το λέγει κάποτε μια κυρία του ελληνικού, πραγματικά κυρία του ελληνικού θεάτρου. Πονάω, αλλά κρατιέμαι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο και εγώ, λοιπόν, λέω ότι είναι έτσι αυτή την ιστορία, αυτό το πράγμα γίνεται, την ίδια ώρα που βεβαίως εσύ ως να μάθουμε τα στοιχεία του χρέους μας, το ακαθάριστο χρέος. Πριν πας εκεί στο χρέος, δηλαδή αυτές οι περίφημες επιδοτήσεις, οι οποίες προέρχονται από το δανεισμό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, θα εκδώσει ομόλογα Βαρουφάκη, δηλαδή Eurobonds, ναι. Finance Bond, λοιπόν, ναι. κτλ. Ναι, του Βαρουφάκη δηλαδή η ιδέα. Δεν είναι λοιπόν τσάμπα, δεν είναι όχι, τσάμπα, δεν είναι επιδοτήσεις ακριβώς. Έτσι θα αυξηθεί το ύψος του ποσού που δίνει η χώρα σε ετήσια βάση στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Βεβαίως, θα φτάσει στο διπλάσιο και μάλιστα το διπλάσιο αυτό θα μας οδηγήσει, βεβαίως αυτό θα πρέπει να πληρωθεί είτε με φόρους, αύξηση των φόρων δηλαδή, είτε με δανεισμό. Αν λοιπόν πάμε σε δανεισμό, να ξέρετε ότι η πρόβλεψη είναι περίπου στα τέλη του 2026, που θα λήγει το πρόγραμμα, ο δανεισμός, το δημόσιο χρέος της χώρας, να χτυπάει 400%, ακόμη και αν το πετύχουν την προσδοκόμενη αύξηση του ΑΕΠ. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω, βεβαίως θα υπάρξουν και οι φόροι, όπως λένε, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, και αυτό είναι που θα εφαρμοστεί από το φθινόπωρο και μετά, εν μέσω βεβαίως είναι καινούριο lockdown, αναμνηστικών δόσεων στα εμβόλια κτλ. Mm-hmm. Λοιπόν,
θα είναι οι μαζικές απολύσεις, ιδιαίτερα από τον ευρύτερο κρατικό τομέα. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Μάλλον και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά με τις υποχρεωτικότητες, τις πολιτικές που έχει να κάνει με τις όποιος δεν εμβολιάζεται να γίνεται, να τίθεται σε διαθεσιμότητα, με όρους μάλιστα που δεν προβλεπόντουσαν ποτέ ξανά. Ούτε στα μνημόνια. Ούτε στα μνημόνια, λοιπόν. Όλα αυτά είναι με την προοπτική να ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα στον ευρύτερο κρατικό τομέα, όπου ο στόχος είναι να μειωθεί κατά 50% η απασχόληση. Ναι. Λοιπόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κτλ. Ταυτόχρονα, το κράτος βεβαίως θα εκποιήσει όλες τις υπηρεσίες του προς ιδιώτες και όχι τον οποιοδήποτε ιδιώτη. Είναι γνωστό αυτό, το πώς θα γίνει, το πού θα πάνε δηλαδή αυτές οι υπηρεσίες και τα χρήματα αυτά θα έρθουν με την προοπτική τα κυβερνώντα κόμματα, η κυβερνώσα κλίκα, να το πούμε έτσι, με όποιο κόμμα και αν εκφράζεται, να μπορεί να λαιλατήσει, να αποτελέσει το πρόσχημα, να ελαιλατήσει τα όποια έσοδα έρχονται στον κρατικό προπολογισμό διαμέσου τσάρε. Δηλαδή, να συνεχιστεί αυτή η καπηλεία του κρατικού κορβανά που έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα. Να πούμε μόνο ένα στοιχείο, έτσι. Ναι. Γιατί είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Πέρυσι, την περίοδο Ιανουάριο-Ιούνιο, το πρώτο εξάμηνο δηλαδή του 2020, είχαμε συνολικό ισοζύγιο, να το πούμε έτσι, το ισοζύγιο της χώρας, με τα lockdown και τα λοιπά, έτσι, ναι, και την πρώτη φάση, το ισοζύγιο της χώρας, το ισοζύγιο, συγγνώμη, όχι, του κρατικού προϋπολογισμού, ήταν 9,2 δις, μείον 9,2 δις, δηλαδή παρουσίαζε έλλειμμα 9,2 δις. Τελικά κατέληξε στα περίπου 22 με 23 δις, 22,8 δις για την ακρίβεια. Αυτό κατέγραψε ως έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ο κύριος Σταϊκούρας, όταν μας παρουσίασε το νέο προϋπολογισμό του 2021. Ναι. Πόσο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το έλλειμμα Ιανουάριος, Ιούνιος 2021, πόσο έχει φτάσει το έλλειμμα αυτή τη στιγμή του κρατικού προϋπολογισμού στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Ναι. Πόσο? 12,2 δις. Μάλιστα. Α, τίποτα. Έτσι. Και να σκεφτούμε ότι οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού σε ετήσια βάση προβλέπανε το δημοσιονομικό έλλειμμα, δηλαδή το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, στα 14,8 δις. Και ήδη βρίσκεται στα 12,2. Ναι. Μιλάμε για τη λαιλασία του αιώνα. Και εγώ ρωτάω, πώς είναι δυνατόν 22-23 δις έχουμε δώσει σε ελληματική χρηματοδότηση από το προϋπολογισμό. Δώσαμε ήδη 23 δις κατ' ελάχιστο. Το 20, έτσι. Το 20. Συν 12,2 που έχουμε δώσει το πρώτο εξάμηνο, φτάνουμε στα 35 δις. Ναι. Πού πήγα τα λεφτά? Quiz. Ναι, λέω πού πήγαν. Πόσα έχουν δώσει για τις, για τα, πώς το λένε, για τις επιδοτήσεις που δίνουν όσοι μπήκαν σε αναστολές εργασίας και τα λοιπά. Πόσα είναι αυτά? 2-2,5. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Και βέβαια όλα αυτά θα μετατραπούν σε δημόσιο χρέος φυσικά. Όπου το δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή, εσίως, βρίσκεται στα 387,5 δις στο τέλος Μαΐου, για να καταλάβω. Mm-hmm. Mm-hmm. Στο τέλος Μαΐου. Πόσο ήτανε στο τέλος του 20, δηλαδή 31/12/2020. Πόσο το αφήσαμε τότε? 374. Μάλιστα. 374. Και έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο πεντάμινο του 2021 τα 387,5. Πόσο είναι αυτή τη στιγμή στο ΑΕΠ? Περίπου στο 325 με 328% του ΑΕΠ.
Στα 225-228 του ΑΕΠ. Όπως πάμε, το 300 θα κλείσει, αν θα κλείσει τον επόμενο χρόνο, τα 300% του ΑΕΠ. Γι' αυτό λέω, με την προοπτική αυτή, πάμε στα 400%. Δηλαδή θα έχουμε ξεπεράσει οι Ιαπωνίες, οι Ιαπωνίες θα μας κοιτά, θα είναι τόσο πίσω μας, που θα τους λέμε τώρα, τι είσαστε εσείς, εμείς χρωστάμε 400% δημόσιο χρέος, όχι 300 που είσαστε εσείς. Αυτοί το χρωστάνε και εσωτερικά, ρε Δημήτρη, τουλάχιστον. Ναι, θέλω να πω, εντάξει, ακόμη και αυτό θα το ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει καταστροφή, δεν υπάρχει αλητία που κυριαρχεί στον κόσμο, που να μην τιμιμόμαστε με τους καλύτερους όρους. Ναι. Ό,τι πιο φοβερό, όπως το λέω, ό,τι πιο εσχρό συμβαίνει στον κόσμο, εμείς θα το πάρουμε κατευθείαν. Αυτό λέω. Ναι. Και ξέρετε, στην ΑΔΕ διαβάζω ότι πλέον οι έλεγχοι θα γίνονται με τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Είναι φοβερό. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Τη θέσπιση νέων πρωτοποριακών φορολογικών εργαλείων, όπως με τους νέους τύπους ελέγχου τεχνητής νοημοσύνης που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαπολίτευσης. Τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Προωθεί κυβέρνηση. Ελλείψη νοημοσύνης, κάτι είναι και η τεχνική νοημοσύνη. Προωθεί η κυβέρνηση, λέει, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα μας στέλνουν ρομπότ να εισπράττουν? Όχι. Μπορεί και αυτό, γιατί απέτυχε το πρόγραμμα εκμάθησης πολεμικών τεχνών στους φορολογικούς, στους εφόρους που θα κάνουν τις εφόρους τις επιχειρήσεις. Θέλουν να κάνουν τη φορολογία είναι... πιο δίκαιη, ναι, έτσι λέει. Αυτό θέλει. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει πιο δίκαιη τη φορολογία. Μια χαρά. Εντάξει. Όχι, είναι πολύ απλά. Δεν μπορεί να κάνει συναλλαγή με τη τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, τελειώσαμε με τις συναλλαγές. Και με την επαφή με τους ανθρώπους. Τελειώσαμε. Όταν σου βάζει το κομπιούτερ το πρόστιμο, αν δεν πήγαινε βρες εσύ, τώρα τον έφορα, να πας για να διαπραγματευτείς. Έτσι. Και όλα αυτά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μάλιστα. Και ενώ τα 20, πόσα είπαμε, 20-30, πόσα είπαμε, 35 δις, δεν ξέρουμε που έχουν πάει. Άντε να ξέρουμε τα 3-4-5 δις, ας πούμε, από τα λεφτά που ξοδεύτηκαν τώρα, έτσι. Αυτά δεν ελέγχονται από την τεχνητή νοημοσύνη, σαν ΑΔΕ. Όχι, βέβαια. Σαφέστατα. Και βεβαίως κανένας δεν ελέγχει το τι γίνεται, ας πούμε, με την ιστορία των συνολικών... της λαϊλασίας αυτού του χρήματος. Δηλαδή, πώς δημιουργείται αυτό το κρατικό έλλειμμα? Να είμαστε, ας πούμε, στα 12,2 στο εξάμεινο. Δεις, πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά? Δεν υπάρχει κανένας θεσμικός παράγοντας να αναρωτιέται. Ναι. Και κανένας να δίνει λογαριασμό. Πού πήγαν? Ναι. Γιατί ο κόσμος δεν τα πήρε, δεν τα βρήκε. Η οικονομία πάει κατά διαόλου. Λοιπόν, πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Ναι. Κάτι ψελίζει εδώ ο κύριος Τσόλης, ο Ζώης Τσόλης, στο Βήμα της Κυριακής, με τίτλο «Δημοσιονομικός εκτροχιασμός», και επισημαίνει ότι αυτό που έχει σημασία είναι πού βρισκόμασταν τότε, όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ανησυχούσε, και πού βρισκόμαστε τώρα λόγω της πανδημίας, και η Τράπεζα της Ελλάδος σιωπά. Όχι μόνο σιωπά, λέει ότι πάμε καλά. Ναι. Πάμε καλά. Ο κύριος Τουρνάρας έχει δει ότι στο μέλλον θα πάμε καλά. Στο μέλλον όλοι θα πεθάνουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε όσο ζούμε. Μάλιστα, να το λέει εδώ ο Δημήτρη, λέει ο κύριος αυτός στο Βήμα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, το ταμιακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 13,2 δις. Εντάξει, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 9,2 δις. Και αυτά τα ελλείμματα έρχονται να προσθεθούν στα ελλείμματα και στα χρέη που άφησε πίσω το 20. Να, ό,τι λες εσύ. Ένα είναι το συμπέρασμα. Η δημοσιονομική κατάσταση είναι δραματική. Τα έσοδα του δημοσίου δύσκολα συγκεντρώνονται. Η φοροδιαφυγή και το μαύρο χρήμα όπου λειτουργεί η οικονομία οργιάζουν. Και οι πιέσεις που ασκούν τους οικονομικούς υπουργούς για παροχές αντιμετώπισης της πανδημίας τεράστιες. Θα μας σώσει η τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι Ευρωπαίοι, βεβαίως. Και οι Ευρωπαίοι. Και σε αυτή τη χώρα όπου βεβαίως το αλυσβερίσι του εγκληματικού και μαύρου χρήματος έχει φτάσει σε βαθμό που πραγματικά ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, η απλή εκτίμηση του τζίρου που κάνει το μαύρο χρήμα μπορεί να την βγάλει κανείς συγκρίνοντας το ΑΕΠ με το τζίρο που δηλωνόταν από τις επιχειρήσεις που δημοσίευε το ΙΕΛΣΤΑΤ. Η ΙΕΛΣΤΑΤ δημοσίευε τακτικά ανά μήνα, αν θυμάμαι καλά, το συνολικό τζίρο. Έτσι, σε όπως αποτυπώνεται ισολογιστικά, να το πούμε έτσι, από τις εταιρείες, οι οποίες κάποιες από αυτές μπήκαν σε αναστολή λόγω της πανδημίας. Έτσι,
τα δημοσιεύει για πρώτη φορά τα στοιχεία. Δεν ξέρω, τελευταία έχει αργήσει να δημοσιεύσει κάποια ανάλογα στοιχεία. Λοιπόν, δείτε σε ετήσια βάση του 20 πόσο ήταν ο τζίρος ο συνολικός και πόσο ήταν το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ της χώρας υστερεί από το συνολικό τζίρο κατά 40%. Ναι. Αυτό είναι η ελάχιστη εκτίμηση της μαύρης λεγόμενης οικονομίας. Ναι. Κατελάχιστο βεβαίως. Γιατί δεν είναι μόνο στο τζίρο αυτό το θέμα του τζίρου. Υπάρχει το αλυσβερίσι με το διεθνές εμπόριο κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι η αστυνομία πρόσφατα ανακάλυψε, τουλάχιστον έτσι είπαν, για ένα κοντέινερ με 375 κιλά, ας πούμε, κοκαίνης. Ναι. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ποσό, για το μεγαλύτερο όγκο που έκαναν τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται μέσω των λιμένων της χώρας και των δικτύων εμπορίου. Ναι. Και βέβαια, τι αντίκτυπο έχει στο οργανωμένο έγκλημα και στη διάμορφωση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Ναι. Εδώ χτυπάνε οι καμπάνες στη Γερμανία τώρα. Φαντάσου εδώ πέρα που είμαστε, μπες τα σκύλια λέστε, ας πούμε. Δεν θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες ότι... Ήταν η μελέτη αυτή που έβγαλε ότι το μεγαλύτερο ξέπλυμα χρήματος το κάνει η Deutsche Bank. Έτσι, μπράβο. Ναι. Εκεί. Είδατε κανένα να υδρώνει. Ναι, όχι. Και μάλιστα κανένας εισαγγελέας διαφθοράς μήπως ζήτησε συνδρομή. Ναι. Για να δούμε να γίνει καμιά μελέτη εδώ πέρα, να δούμε και τις διαπλοκές με τις ελληνικές τράπεζες. Ελληνικές, τέλος πάντων. Ναι, αυτά. Τις εγχώριες. Ναι, έτσι, μπράβο. Τις εγχώριες. Μάλιστα, λοιπόν, Δημήτρη μου, τι να πω. Θα περιμένουμε να δούμε αυτές τις περίφημες συμβάσεις. Πότε έρχονται, μέσα στον Αύγουστο? Ναι, τώρα, το επόμενο, το σε επόμενες εβδομάδες. Έτσι, τουλάχιστον βγήκε στον τύπο. Έτσι. Τις περιμένουμε πώς και πώς θα τις δούμε. Βεβαίως, ο κόσμος βέβαια θα ασχολείται με το αν θα εμβολιαστεί ή όχι. Δεν είναι τυχαίο, από ό,τι φαίνεται, ότι το βάλανε μέχρι 18 Αυγούστου, δεν είναι, για τον εμβολιασμό των κατηγοριών που έχουν για πρώτη, μπαίνουν πρώτη στη φάκα. 16-18 λήγουν και οι παρτίδες, να ξέρεις. Ναι, έτσι λέγεται τουλάχιστον, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά... το έχουν πληροφορήσει. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι περίπου εκείνη, μέχρι εκείνη την εποχή θα έχουν περάσει και οι εμβόλυμα και οι συμβάσεις καταστροφής της χώρας. Θα το περάσουν από τα θερινά τμήματα, λες? Βέβαια. Μάλιστα. Θα περιμένουν να το περάσουν φθινόπωρο. Φθινόπωρο περιμένουν να αρχίσουν τις πράξεις. Ναι. Έτσι. Και το ξέρουμε, γιατί ήδη έχουν μοιραστεί δουλειές. Ναι. Άλιστα. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Εντάξει, οι σούμπιτοι θα υπογράψουν όλοι, γιατί αυτό έχουν προσυμφωνήσει όλοι. Περιμένουν όλοι. Δεν τίποτα. Το μόνο που θα υπάρχουν διαφωνίες είναι στην αντιλαϊκότητα του μέτρων. Ναι, ναι. Σιγά τα ΟΑ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, το μείγμα, δεν είναι καλό το μείγμα. Εμείς δεν θα όταν θέλεις να κάνεις κέικ, πρέπει να αποφασίσεις ποιο είναι το μείγμα. Μητσοτάκιο, Τσίπριο ή πώς το λένε, Κουτσούμπικο. Ναι, ναι, αυτοί θα βγουν τώρα στα κάγκελα. Ξέρεις, είναι μικρά κεκάκια αυτά. Είναι για τις κηδείες. Τα κεκάκια που δίνουν τις κηδείες είναι του Κουτσούμπα. Είναι άλλο μείγμα. Ναι, ναι, ναι. Έτοιμος είναι συζητάνε. Ο κύριος Τσίπρας θα βγει να πει: εμείς δίναμε στους συνταξιούχους και σε αυτά θα δίναμε 2,5% αύξηση, όχι 2% που δώσατε εσείς. Εκεί θα Και κανένας δεν αμφισβήτησε για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Με αυτές οι λιθιότητες που λένε. Είναι δυνατόν, δεν αντέχει η οικονομία. Μόνο 17 ευρώ. Ναι. Δεν αντέχει παραπάνω. Μόνο 17 ευρώ στερεί. Και συγγνώμη, 17 ευρώ, τα 23. Τα 35 που δόθηκαν τώρα, μέχρι σήμερα, πού πήγανε, παιδιά? Λοιπόν, αφενός και αφετέρου, χωρίς εισόδημα αντέχει η οικονομία? Ναι, μόνο για αυτούς που νέμονται τον κρατικό κορβανά και λειτουργούν με το μαύρο εγκληματικό χρήμα. Ναι, αυτοί δεν έχουν ανάγκη το εισόδημα. Ναι, ναι, αυτή είναι η οικονομία. Για αυτούς, για τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Χατζηδάκη κτλ. Οι υπουργοί του κρατικά οργανωμένου εγκλήματος. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο το οποίο δεν σχολιάσαμε για σήμερα. Όχι, έτσι αλλιώς θα μας δοθεί και η ευκαιρία. Βέβαια. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τα ξαναπούμε. Πολύ πιθανόν και αύριο, αν δεν προκύψει κάτι έκτακτο. Αλλά
δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς να τελειώσω. Κάθε φορά ξέρεις που είναι να τελειώσουμε μια εκπομπή, έχω έτσι μια μικρή αμηχανία, γιατί ρε παιδί μου, τι να πεις πια, δηλαδή τι ελπίδα να δω, τι αισιόδοξο να βάλεις μπροστά σε αυτή την ιστορία. Βέβαια, εντάξει, τα βάζουμε εμείς τα αισιόδοξα, δεν λέω ότι δεν τα βάζουμε και είναι πολύ συγκεκριμένα κιόλας και πολύ, πολύ καλά στερεωμένα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι, ξέρεις, ο κόσμος δεν έχει πλέον αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πιαστεί από κάπου, το βλέπει ακόμα και... Ακόμα και μια πρόταση την βλέπει που είναι σωστή κατεύθυνση, τη λέει: «Ω, εντάξει, τώρα για να γίνει αυτό, ποιος θα μας αφήσει και τι θα κάνει και όλο αυτό, ξέρεις το πράγμα», και υπάρχει μια απελπισία. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, εμείς. Εντάξει, εγώ θα επαναλάβω ιδιαίτερα προς τους καλλιτέχνες μια έκκληση να μαζευτούμε όλοι μαζί. Γιατί κοιτάξτε, το θυμικό και το ηθικό μάλλον του ελληνικού λαού εξαρτάται πάρα πολύ. Ειδικά του Έλληνα. Δεν είναι εύκολο να το βρεις σε άλλους λαούς τη σχέση που έχει ο Έλληνας με την τέχνη. Λοιπόν, έπαιξε πάντα αυτό το ρόλο, τον κορυφαίο ρόλο η τέχνη. Αν κάτι διέσωσε το έθνος μας, είναι η τέχνη. Σε όλες τις μαύρες εποχές. Δεν μιλάμε μόνο για ευκολίες. Μιλάμε για μια εποχή όπου το ίδιο το έθνος μας ήταν υπό αίρεση. Και βρισκόντουσαν εκείνοι που δίνανε τη μάχη της τέχνης. Γι' αυτό και άφησαν τα ονόματά τους στο πάνθεο της ελληνικής τέχνης. Από τον Βαλαωρίτη μέχρι τον Μπαλαμά, μέχρι και όλους τους υπόλοιπους, τη μεγάλη γενιά λογοτεχνών και όχι μόνο. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία ο καθένας να στρατευτεί. Θέλει στράτευση η τέχνη. Τέχνη που δεν είναι στρατευμένη, δεν είναι τέχνη. Και δεν λέω κομματική στράτευση, μην με παρεξηγήσει κανείς. Όχι, όχι. Έτσι. Μιλάω ή μάλλον να το πούμε έτσι, για μια άλλου τύπου κομματική στράτευση τέχνης. Την κομματική στράτευση τέχνης στην υπόθεση του λαού. Ναι, ναι. Με το ποια πλευρά διαλέγεις να υπερασπιστείς. Έτσι αυτό το πράγμα, με την τέχνη σου. Και πόσο βαθαίνεις εσύ ο ίδιος στην κατάσταση της τέχνης σου. Και ακριβώς τι βρίσκεται μπροστά. Και να θυμίσω μόνο πάντα το παράδειγμα που το έχουμε αναφέρει πολλές φορές του Βαλεντίνου στην Γερμανία, εκείνου του πολύ σημαντικού καλλιτέχνη, πολύπλευρου καλλιτέχνη που αναπτύχθηκε στα καμπαρέ και στον κινηματογράφο της Δημοκρατίας Βαϊμάρης, ακόμη έπαιξε και στο πλευρό του Μπρέχτ, και μετά έγινε πρότυπο της τέχνης του ναζιστικού καθεστώτος, στο όνομα «Η τέχνη για την τέχνη», «Η τέχνη για την πάρτη μας». Ναι. Η τέχνη για την τέχνη ήταν ολόκληρο κίνημα της εκείνης εποχής. Ναι, ναι. Εκείνη. Λοιπόν, και σε αυτήν βασίστηκε το πολύ ωραίο, πολύ φοβερή ταινία, για όποιον δεν την έχει δει, ό,τι προτείνω να τη δει, υπάρχει στο διαδίκτυο, το «Μεφίστο». Είναι μια γερμανική ταινία που βασίστηκε στη ζωή αυτού του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Λοιπόν, ο οποίος μάλιστα έκανε και μήνυση στον συγγραφέα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η ταινία, στη Γερμανία, με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας να απαγορεύσει την κυκλοφορία του συγκεκριμένου βιβλίου, διότι, προσέξτε, όχι γιατί έλεγε ψέματα, αλλά γιατί έφυγε την υπόλοιψη του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Μάλιστα. Για συκοφαντική δυσφήμιση, ας πούμε. Μπράβο. Δηλαδή, προστάτευσαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του καλλιτέχνη, χωρίς όμως ο συγγραφέας να τον κατονομάζει, αλλά τον φωτογράφησε. Τον φωτογράφησε, κάνοντας κριτική στη λογική αυτή. Στη λογική, δηλαδή, της τέχνης για την τέχνη. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τίποτα άλλο παρά η τέχνη. Ναι, 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 ναι. Ας δει κανείς το Μεφίστο, έτσι, μια ταινία η οποία κατόρθωσε τελικά να γυριστεί, να εκδοθεί το βιβλίο και να γυριστεί στην Ανατολική Γερμανία και στην Ουγγαρία, από όπου προέρχεται. Είναι εκπληκτική και η ηθοποιή. Είναι πολύ γνωστή η ηθοποιή που παίζουν. Λοιπόν, ας το δει κανείς και να κάτσει να σκεφτεί. Κοίταξε, ήταν μια παρακμή όλη αυτή η ιστορία. Η τέχνη για την τέχνη ήταν ένα κίνημα, ειδικά μετά από το 1900 και μετά, όπου είχε επικρατήσει ο ιμπρεσιονισμός και ο εξπρεσιονισμός. Όταν προχώρησε, πέρασε η τάση αυτή, εμφανίστηκε
η οριζόντια γραμμή, η τέχνη για την τέχνη εκείνη την εποχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπρόσωποι. Εγώ για τη μουσική μπορώ να σου πω το Ρίχαρντ Στράους, έναν απόγονο της οικογένειας των Αυστριακών Στράους, όπως αναπτύχθηκαν και άλλα συστήματα μουσικής εκείνη την εποχή, όπως είναι το 12φθογκο σύστημα που πατούσαν πάνω στη λογική τέχνη για την τέχνη. Όλα αυτά δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν, Δημήτρη. Έτσι δεν υπήρξε περίπτωση, ούτε σήμερα στις μέρες μας έχουν επιβιώσει. Είναι μουσιακά είδη τα οποία μπορούμε να τα μελετάμε και να κοιτάμε τις τεχνικές τους προδιαγραφές και το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο. Αλλά από εκεί και μετά το αποτύπωμά τους στην κοινωνική πραγματικότητα ήταν από απειροελάχιστο έως και κακό, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ειδικά για τη μουσική που έχω κάποιες περισσότερες γνώσεις, αλλά φαντάζομαι ότι και στις άλλες τέχνες υπήρχε αυτή η τάση, η τέχνη για την τέχνη, και αυτό που λες και εσύ για το βιβλίο, το θεατρικό εκείνο του ανθρώπου αυτού. Λοιπόν, ωραία. Πάντως μπορώ να το κάνω, ειδικά για τους καλλιτέχνες σήμερα θα πρέπει να το τουλάχιστον να μάθουν τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί ή τι συμβαίνει στους ίδιους, και ότι αυτή τη φορά δεν μιλάμε για μια παροδική κατάσταση. Εάν δεν το επιβάλλουμε εμείς, εάν δεν επιβάλλουμε εμείς την παροδικότητα της κατάστασης. Δεν μιλάμε για μια παροδική κατάσταση που κάπου θα κρυφτούμε, όπως μας συστήνει ένας άλλος μέγας εκπρόσωπος της σύγχρονης επιστήμης, ο κ. Ύψας, ότι σε τέτοιες καταστάσεις ή μολύνεσαι ή κρύβεσαι. Με συγχωρείτε, δεν θα πάρω καμία από τις συμβουλές τα σοβαρά του κ. Ύψα. Ούτε θα μολυνθώ από το μίασμα της κυρίαρχης αντίληψης και ιδεολογίας, ούτε θα κρυφτώ μπροστά στο μίασμα αυτό. Λοιπόν, θα το πολεμήσω. Αυτή είναι η θέση που πραγματικά πρέπει να έχει κάποιος σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος, λέγει η κυρία. Χρειαζόμαστε επιγόντως μια πολύ μεγάλη επανάσταση ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να έχετε μια καλή συνέχεια. Ανανεώνουμε στο επανειδήν που λέμε. Γεια και χαρά σας. Όσο υπάρχει ένας από μας, τούτη εδώ η χώρα, τούτος ο λαός, δεν θα παραδοθεί.